Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή Μπαλαντέρδε στον Λίμπερο στου 107,4 στον FM στα 12 πλέον λεπτά μετά τις 10, βραδάκι 5ης, 24 του Μάη. Είμαστε δύο μέρες πριν τον τελικό του Champions League, για τον οποίο ακούστε και ακούτε τις τελευταίες μέρες πολλά σποτάκια. Έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι του σταθμού έτσι μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε, εν όψη του πολύ μεγάλου αγώνα στο Ολυμπίνσκι του Κιέβου. Ρεάλ Μαδρίτη, βέβαια, Λίβερπουλ είναι ο τελικό, το ζευγάρι επίσημα. Όχι Λίβερπουλ, Ρεάλ που ακούμε εδώ από του Κορμοράνου. Είναι βαμμένο κόκκινο ο σταθμό. Πώ δεν έχουμε και Ολυμπιακού, εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο μισό Λίβερο, Λίβερπουλ είναι. Και μια και μιλάμε για Champions League, το ματσάρισμα έφτασε ως το UEFA Champions League και συνεχίζει χαρίζοντας πλούσια δώρα. Μπες και εσύ στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου για τα πιο πανηγυρικά μάτς και απίθανες κονσόλες για ατέλειωτο παιχνίδι. Love it, leave it, win it, match it. I want to know. I want to know. Με ποιοτική μουσική θα πορευτούμε και σήμερα. Χρήστος Κιώσης στην κονσόλα του και στις μουσικές επιλογές. Γνωστές οι μουσικές του γνώσεις και προτιμήσεις συμπίπτουνε. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει και ο Νίκος Παπαδόπουλος και θα μας αρχίσει τα δικά του. Είναι λίγο νεότερης γενιάς, τον καταλαβαίνουμε, τον αγαπάμε άλλωστε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Νίκος. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 με το κλασικό πρόγραμμα, ρεπορτάζ, ανοιχτές γραμμές αργότερα, επικοινωνία. Σούξου μουξου μανταλάκια, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ο κλασικός, ο πατροπαράδοτος, FM κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος. Τα λέμε και μέσω Facebook στους λογαριασμούς μας, Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, όπως κάνουμε κάθε βράδυ μετά τις 11, κάποια στιγμή μετά τις 11. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Να ρίξουμε μια ματιά στα σκορ των αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Πολύ λίγα είναι. Σε μεγάλη ευχαρίστηση του Νίκο Παπαδόπουλου, ο οποίος με το που ακούει live score παθαίνει αναφυλαξία. Στην Βουλγαρία, στα play-off, στο 89, Λεύσκη, Σόφια, Τσέρνο Μόρε, Βάρνα, 4-1, η Λεύσκη προηγείται. Η οποία Λεύσκη, από ό,τι βλέπω, το πρώτο της γκολ το πέτυχε ο Γκαμπριέλο Μπερτάν. Αυτός είναι Γάλλος. Κάποτε έπαιζε στην Μπορντό και αλλού είχε πάει. Νομίζω στην Αγγλία είχε πάει. Είδε σε Βούλγαρη. 4 προηγείται η Λεύσκη στο 89 το παιχνίδι. Στην Ρουμανία στο 58 Μποτοσάνι. Πόλη Πολυτέκνικα, νομίζω αυτή. Πολυτέκνικα τη Μεσοάρανη στο 0-0. Ημίχρονο στην Δανία και στα play-off της παραμονής Σίλκεμπορκ-Έσμπιερκ 0-0 με την Σίλκεμπορκ να χάνει πέναλτι στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς γκολ το παιχνίδι και στα μπαράζ της Ιταλίας. Στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου, Βίρτους Εντέλα και Άσκολη είναι στο 0-0. Νωρίτερα είχαμε τον τελικό του Champions League γυναικών στο ποδόσφαιρο. Στο Κίεβο έγινε και αυτός, αλλά στο Βαλερί Λομπανόφσκι, που είναι μικρότερο φυσικά από το Ολυμπίσκι. Πάντως είναι η φυσική έδρα της Δυναμό Κίεβου. 16.000 κόσμο χωράει και είχε πολύ κόσμο. Η Λιόν πήρε το τρόπαιο για πέμπτη φορά στην ιστορία της, κέρδισε τη Βόλσμπρουκ με 4-1, δυστυχώς για εμάς που παίξαμε over στην παράταση. Είναι η τραγική ειρωνία, έτσι, να έχεις παίξει over, να λύγει 0-0 το 90 λεπτό και να μπαίνουν όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, να μπαίνουν πέντε γκολ στην παράταση. Η Βόλσμπουργκ, η οποία άνοιξε το σκορ στο 93 με την Δανή, και όχι Δανέζα όπως λένε ορισμένοι, είναι ο Δανός, η Δανή, την Περνίλ Χάρντερ, την αρχισκόρερ της. Η Βόλσμπουργκ, η οποία είναι νταμπλούχος Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια έμεινε με 10 παίκτες και εκμεταλλεύτηκε την αριθμή της περιοχή η Λιόν του Ρεϊνάλ Πεντρός, ο προπονητής της, παλιός διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής, με την Ανρή, την Λεσομέρ, την Χέγκερμπεργκ, την Παστελόνια Βέρτα και την Αμπιλή, η οποία είναι αρχηγός της και σήμερα έπαιζε το τελευταίο της παιχνίδι, το τελευταίο της ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη φανέλα της Λιόν, παρούσα και στις 5 κατακτήσεις της Champions League από τη Λιόν, η οποία από σήμερα είναι μόνη της ως πολυνίκης του θεσμού. Ήταν μέχρι σήμερα στα 4 τρόπαια μαζί με την Φραγκφούρτη. Σήμερα ήταν στα 5 και είναι πλέον μόνη της πολυνίκης του θεσμού. Λιόν Βόλσμπουργκ 4-1 στην παράταση 0-0. Το τελικό αποτέλεσμα Λιόν, η οποία το παίρνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Για να δούμε αν θα την μιμηθεί και η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, που πάει και αυτή να κάνει το back-to-back για δεύτερη σερή σεζόν.
Ναι, άμα το πάρει εδώ, θα είναι back-to-back για δεύτερη σεζόν, όχι για τρίτη. Θα είναι τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις, δεύτερο back-to-back. Λοιπόν, στη Γερμανία είχαμε και εκεί πέρα play-off, παραμονής και τα λοιπά. Η Cottbus, η άλλοτε μέλος της Bundesliga, κέρδισε με 2-3 στην Weiche Flensburg, κάπως έτσι λέγεται αυτή η Friesenbichler, 2-3 και 0-3 ημίχρονο. Στη Σουηδία τελικά αποτελέσματα, Dalkurd Elsborg 1-4 διπλά από το ημίχρονο, Gedeborg Jorgården 1-3 διπλά από το ημίχρονο, Trelleborg Bromapoikarna 2-1 άσο από το ημίχρονο, και στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας Eskilstuna Gefle 1-1 χ και το ημίχρονο, και Norby Helsingborg 0-1 διπλά από το ημίχρονο. Η ιστορική Helsingborg, η ομάδα που ανέδειξε τον Henrik Larsson μεταξύ άλλων σπουδαίων Σουηδών παικτών, η ομάδα που κάποτε, αν θυμάστε λίγο παλιότερη, είχε αποκλείσει και την Ίντερ του Μιλάνου, όχι την Ίντερ Τούρκου, μέσα στο Μεάτσα, σε προκριματικά Champions League, με ρεκόμπατο την Ίντερ και τα λοιπά, στα πέναλτι, μέσα στο Μεάτσα, η Χέλσιμπορκ την είχε αποκλείσει την Ίντερ. Αλλά ρο δεν είναι και γύριζε, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, ήταν δεκαετία 90, αν θυμάμαι καλά, και πλέον η Χέλσιμπορκ παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, στην Super Rettan, που τη λένε οι Σουηδοί. Αυτά όσον αφορά το στοίχημα. Μια μέρα σημερινή αρκετά χαλαρή, τουλάχιστον σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Εντάξει, όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο έτσι, το βλέμμα του στον τελικό του Σαββάτου στο Κίεβο. Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Μάλιστα, έβλεπα ένα ωραίο βιντεάκι πριν από λίγο που ανέβασε ο λογαριασμός, στον επίσημο λογαριασμό της Λίβερπουλ στο Facebook. Η Λίβερπουλ, η οποία πέταξε σήμερα από το John Lennon αεροδρόμιο του Λίβερπουλ, έτσι λέγεται, John Lennon. Πέταξε για το Κίεβο, εκεί που έγινε δεκτή η αποστολή της μετά Βάιων και Κλάδων. Κάτι που λογικά έγινε, δεν το είδα. Λογικά θα έγινε ή θα γίνει, αν δεν έχει πάει ακόμα η Ρεάλ, που είναι και η βασίλισσα της Ευρώπης και είναι και, εντάξει, είναι και το φαβορί του τελικού. Οριακό βέβαια. Αλλά είναι το φαβόρι. Είναι Real Madrid, είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, δεν την έχουν πει τυχαία έτσι. Μπορεί να μην την πολύ συμπαθούμε εμείς, της Μπαρσελόνα, αλλά όταν έχεις πάρει 12 πρωταθλήματα Ευρώπης, άσχετος αν τα πρώτα 4-5 ήταν με κάτι λιμάκια σε εντελώς άλλες εποχές που με 3-4 μάτς έφτανε στον τελικό και το έπαιρνες, και με αντίπαλο κάτι Ρέμς και Άιντραχτ και τα λοιπά. Κάτι εφτάρισε βάζει τότε η Real. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, έχει 12 πρωταθλήματα. Πάει να πάρει το 13ο. Και πάει για πρώτη φορά στην ιστορία της Sun Club, η Real, να κάνει το double σε πρωτάθλημα Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ταυτόχρονα την ίδια χρονιά, στα δύο δημοφιλέστερα στην Ευρώπη τουλάχιστον ομαδικά αθλήματα. Βέβαια και η Liverpool, αν το πάρει, φτάνει τα 6, είναι στα 5 τώρα, και πλησιάζει στο ένα τρόπο τη Milan, η οποία είναι στα 7, που είναι η δεύτερη τη τάξη πολυνίκης του θεσμού. Βέβαια η Λίβερπουλ είναι κοντοζυγόνη, δηλαδή οι Ρωσονέροι οπαδοί μάλλον Ρεάλ θέλουν το Σάββατο για να έχουν έτσι μια απόσταση ασφαλείας όσον αφορά τα τρόπαια. Θα δούμε, αναμένεται να γίνει καλό παιχνίδι, λογικά θα έχουμε γκολ και από τις δύο πλευρές, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες 5, αν θυμάμαι καλά, χρονιές όλοι οι τελικοί του Champions League βγαίνουν γκολ-γκολ, ή 1-1 ή 2-1 ή 3-1 ή 4, όπως έλεξε πέρυσι ο τελικός του Cardiff με τη Real να συντρίβει την Juventus. Η λογική λέει ότι και φέτος θα έχουμε goal και από τις δύο πλευρές. Η λογική λέει ότι θα δούμε και over. Βέβαια, εντάξει, στοιχηματικά μιλώντας, πληρώνουν ελάχιστα και το goal-goal και το over, το over 2,5 τουλάχιστον. Αλλά ας ελπίσουμε εμείς οι ουδέτεροι να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Μπορεί να παίξουμε κανένα έτσι χαβαλετζίδικο στοίχημα, γιατί σε τέτοια μάτς, σε τελικούς, ειδικά όταν μιλάμε για τελικό τσαμπιόν και μεταξύ δύο μεγαθύριων, συγγνώμη, εντάξει, για σοβαρό στοίχημα δεν είναι, για πίτσα μπίρα καναπέ είναι η φάση. Εντάξει, όλο και κάτι θα παίξουμε, αλλά εγώ ας πούμε με σημείο δεν θα έμπλεκα, γιατί είναι και τέτοιο το σέντα αποδόσεων που δεν προκύπτει κάποια ευκαιρία. Είναι κοντά στο 2-20 ο άσος της Ρεάλ, που είναι τυπικά γηπεδούχος, και είναι κοντά στο 3-3-10 το διπλό της Λίβερπουλ. Ευκαιρία, δεν λες ούτε το ένα ούτε το άλλο. Για τριπλή μιλάμε, με οριακό προβάδισμα της Ρεάλ για τους λόγους που εξήγησα πριν από λίγο. Άρα σε τέτοια μάτς η απέχηση παίζει κανένα σκόρε, κανένα σκοράει, καμία ανατροπή. Έτσι, μεγάλες αποδόσεις με λίγα λεφτά, ίσα-ίσα και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της βραδιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια.
Μπορούμε να κάνουμε έτσι και μια ιστορική αναδρομή σε τελικούς, είτε στην σημερινή είτε στην αυριανή εκπομπή που θα είμαστε και ένα 24ωρο πιο κοντά στον τελικό του Σαββάτου. Χθες αναφερθήκαμε αρκετά στο Μουντιάλ και αναφέραμε τις αποστολές των φαβορί από κάθε όμιλο. Σήμερα βλέπω το Μουντιάλ να αφήνουμε λίγο στην άκρη. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετό καιρό μέχρι τις 14 Ιουνίου που ξεκινάει η διοργάνωση στη Μόσχα να τα πούμε, να δούμε και τις αποστολές όλων των ομάδων. Πώς έγινε, πώς μην το πες. Σε χαλάει εκεί η τσάντα. Λοιπόν, ήρθε και ο Νίκος ο Ζοχάδας. Έχεις, τι λέει ρε φίλε, σπάνιο. Σήμερα έχω πολλές. Δεν μου λες, είναι μίνι ζοχάδες ή φουλ. Ζοχαδάρες. Ζοχάδα πολύ καλή. Ζοχάδα στο φουλ. Δεν θα πω ζοχαδάρα, αλλά θα πω ζοχάδα καλή. Λοιπόν, αυτός ο Νίκος Παπαδόπουλος που μάθαμε και αγαπήσαμε και λατρέψαμε. Γιατί Νίκο μου, τι έγινε, ποιος σε πείραξε. Πόρτα γιατί είναι ανοιχτή. Ας την πόρτα τώρα, παιδί. Λες και να μπει κανένας κλέφτης να πούμε. Λες και να μπει, έχει τίποτα να... Έχουμε τίποτα να μας κλέψει. Άσε τώρα με την πόρτα. Εδώ... Λοιπόν... Όχι ρε φίλε, εντάξει δεν έχουμε κάνει τους ανθρώπους. Για να έχουμε θέμα. Αλλά ρε φίλε, τι προπαγάνδα είναι αυτό το Λίμπερο ρε φίλε. Τι? Δηλαδή ούτε τελικό Champions League ομάδα της πόλης να έπεσε. Τέτοια προπαγάνδα και pre-game show. Εγώ δεν θα πω όταν το χάσουν. Άμα το χάσουν που είναι πιθανό γιατί η Real είναι το φαβορί. Εντάξει, κοίταξε, εσύ είσαι και Real, οπότε νομοποιήσε. Θα κάνω παρέμβαση εκείνη την ώρα στον αέρα και πολλά άλλα. Έτσι. Δεν θα σε βγάζουν όπως τα ξέρεις. Γιατί ζέπελιν έχουν γίνει. Δεν θα σε βγάζουν. Θα βγω, τι θα σε κλείνω τηλέφωνο. Θα κλείσω τηλέφωνο, λέει ο Παύλος. Θα κάνω ξέρεις τι, πάρε τηλέφωνο γιατί έχω να πω κάτι για Άρη έκτακτο. Σάββατο. Μεταγραφή ο Άρης. Ναι. Σάββατο 12 παρά το βράδυ. Αν δεν πάει παράταση. Πολύ βασική προϋπόθεση αυτή. Κοίτα. Πώς το βλέπεις. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ. Δύσκολα γίνεται εκτίμηση. Πάντως είναι τέτοιο το ζευγάρι. Εντάξει, είναι μεγαλύτερο έστω και οριακά μέγεθος η Ρεάλ. Όχι οριακά. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι ομάδες. Επειδή μου αν βάζεις. Και η Ευρώπη μεγάλη ομάδα. Ακριβώς, να βάζεις ένα top 10 και δύο μέσα στο top 10. Σίγουρα. Ναι. Αλλά είναι όντως φαβορή η Ρεάλ. Αλλά δεν καταλήγεις κάποιο. Γιατί και η Λίβερπουλ φέτος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ξέρεις τι φοβάμαι. Και από την άλλη η Ρεάλ δεν είναι σε σούπερ κατάσταση φέτος. Δηλαδή ναι, είναι, σίγουρα. Για δεδομένα Ρεάλ είναι σε μια ντεμή κατάσταση. Και στο Champions League δείχνει ναι, να μην πατάει πολύ καλά, αλλά έφτασε στο τελικό παρόλα αυτά. Εντάξει, ναι, έχει το know-how, πώς θα το κάνουμε. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο για το τελικό Champions League. Απλά σαν ένα σύντομο σχόλιο, μια και το πιασαν συζήτηση, είναι ότι η Ρεάλ έχει το know-how που δεν έχει η Λίβερπουλ. Έχει δηλαδή μια ομάδα που έχει πάρει άλλα δύο Champions League μαζί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Από την 11η της Liverpool δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει παίξει τελικό Champions League. Ξέρει πώς θα το κάνει. Και αυτό που φοβάμαι επίσης είναι ότι επειδή και οι δύο επιθετικά είναι πολύ καλές, ότι θα δούμε ένα τελικό που δεν θα έχει γκολ. Λες, όχι ρε φίλε, 0-0 δεν μπορεί να λήξει αυτό το παιχνίδι. Θα μου πεις μπάλα είναι. Εγώ εδώ σήμερα έπαιξα over στον τελικό του Champions League γυναικών, Λιόν Βολσμπρουκ. 0-0 90 λεπτό. Η παράταση πόσο λες να έλεξε. 8-5. 4-1. Κοντά είμαστε. Τρολάρισμα κανονικό. 0-0 το 90 λεπτό, 4-1 είμαστε. Παράταση. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω. Εγώ στην εφημερίδα που κυκλοφορεί αύριο στην King Bet, δύο σκορ έδωσα. Ένα σκορ και από τις δύο πλευρές. 2-1 και 1-2. 2-1. 2-1 και 1-2. Το 2-1 υπέρ της Real πληρώνει κοντά στο 9-9 κάτι. 9 κάτι. Ναι. Το 1-2 για τη Liverpool πληρώνει κοντά στο 11 κάτι. Να σου πω κάτι, είναι από τα πιο συνηθισμένα σκορ στο ποδόσφαιρο. Τι έχουμε είναι. Το δούμε 5 χρόνια σε τελικό Champions League. Τελευταία φορά το είδαμε στο Wembley το 2013 στο Bayern Dortmund 2-1. Με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο τελευταίο 25 λεπτό. Με τον γκολ του Robben στο 89. Εντάξει, και είναι και σκορ που το φέρνουν αρκετά συχνά είτε σε νίκες τους είτε σε ήττες τους και οι δύο. Και γενικά είναι ένα αρκετά πιθανό σκορ. Δεν νομίζω ότι και οι δύο θα βάλουν. Το γκολ είναι εντάξει. Είναι... Ξέρετε, επειδή είναι τελικό και επειδή είδαμε πέρυσι πολύ γεμάτο τελικό 4-1. 5 γκολ μπήκανε. Στον τελικό πολλές φορές σφίγγουν τα σκορ. Τα γάλα. Δηλαδή ναι, μένει να το βλέπω 0-0, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση να μείνει και στα 2-3 γκολ. Ναι. Τι ας πούμε, να δούμε. Θα τα αναλύσουμε και αύριο καλύτερα βέβαια. Θα κάνουμε έτσι ένα δικό μας pre-game. Κοίτα, τέτοια μάτς όσο και να τα αναλύσεις, είναι πιο πολύ για να γεμίζεις σελίδες εφημερίδων και ραδιοφωνικές εκπομπές. Τώρα ό,τι ανάλυση και να κάνεις, από πουθενά δεν πιάνεται. Τι να πω, τέλος πάντων. Τα πάντα όλα μέσα είναι. Δεν είμαι καλά. Δεν είναι και Δαβίδ αντί ο Γολιάθ ζευγάρι να πει ότι. Ο Γολιάθ. Ο Γολιάθ. Θοθιεδάδ. Ρεάλ Θοθιεδάδ. Μπένοφ Διάθ. Λοιπόν, ποιο επήρεξε, πε μου. Δεν επήρεξε κανένα.
Πολύ... Έτσι, δηλαδή ξύπνησε στραβά. Όχι, ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Γιατί ρε, τι είναι, σκάβς. Έχω χάνει σήμερα. Ήταν δύσκολη ημέρα, πολύ δουλειά. Πρώτα απ' όλα, μέσα στη μέρα κατέβηκα κέντρο, γύρισα πέρα και ξανακατέβηκα. Αυτό σα σκότωσε, φίλε. Όχι τόσο. Ήγε στο ταξίδι. Απλά το ότι είχε πολύ δουλειά. Επειδή τώρα είναι η τελευταία μέρα και κλείνουμε και εφημερίδα το Σάββατο. Ναι, και εμένα η Πέμπτη είναι η πιο δύσκολη μέρα τη εβδομάδα. Σήμερα βγήκε πάρα πολύ δύσκολα το. Και ακόμα δεν τελείωσα και όλο, τελειώσουμε μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, ναι, λέει, από το ασπρόμαυρο παοξίδικο Ντάλλας του Τέξας. Μας ακούνε και στο Ντάλλας. Φόλα Ντάλλας Μαύρη. JR, φίλε. Φόλα Ντάλλας Μαύρη είμαστε, αδελφέ μου. JR. Έτσι. Χάρη Κλίνο Μακαρίτης. Καλώς τον JR. Ευχαριστούμε την παρέα, αδερφέ, αδέρφια. Όχι, αδερφέ, δεν είμαι μόνος. Λέει, έχεις τίποτα για τα βραδινά? Όχι, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα. Για τα δικά σου τα μεσημεριανά εννοείς. Μια και είσαι στο Ντάλλας. Δεν έχω. Κατά πια έχει βραδινά μάτς Άγια, Λιμπερταδόρες και τα λοιπά, λες, ούτε που τα κοίταξα, φίλε Δημήτρη. Εντάξει, δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τα πάντα όλα. Κάναμε την παρασπονδία μας σήμερα, παίξαμε γυναίκες. Ό,τι έχουμε κάνει με τις γυναίκες. Εντάξει, ο Μαδάρης είναι και οι δύο, και η Λιόν και η Βόλσμπουργκ. Νομίζω ότι ειδικά η Λιόν, αν την έβαζε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε, την γυναικεία Λιόν, πιστεύω μέσα στην εξάδα τερμάτιζε χαλαρά. Δεν κάνω πλάκα. Τόσο καλή. Μιλάμε για φετινή Super League. Αυτοί είναι που έχουν το budget το. Αυτή είναι, ρεφίλε, είναι μεικτή κόσμο. Εντάξει. Έχουν. Είναι εδώ και 6-7 χρόνια, έχει πάρει 5 Champions League με το σημερινό, σκοράρουν κατά ρυπάς, αλλά μας κάνουν τη στιαπού, 0-0 στο 90 λεπτό. Ξέρεις ισπανικά? Τέσσερα είναι παράταση. Ισπανικά μπορώ να καταλάβω ορισμένα. Κον λα πελότα. Κον λα πελότα με το κεφάλι, όχι. Καμπέθα είναι το κεφάλι, όχι. Πελότα είναι το δοκάρι, νομίζω. Ναι, πες μου λίγο όλη την πρόταση. Δεν είναι πρόταση, φράση. Φράση, κον λα πελότα. Πελότα, νομίζω το δοκάρι. With the ball, μου το βγάζει. Η μπάλα, ναι, η μπάλα, ναι. Με την μπάλα τι, με την μπάλα. Ωραίο ποδόσφαιρο με την μπάλα. Τι να πω. Τζόγκο Μπονίτο που λένε. Τι να πω. Ποιο το έστειλε αυτό, ο Νέτο. Ο Νέτο το έστειλε. Όχι, ισπανικά ρε φίλε, όχι πορτογαλικά. Ποιο το έστειλε. Ο Χαβίτο. Ο Σανχούρχο. Φερνάντο Σανχούρχο. Σαντζούρτζο. Θα τον διαβάσετε αύριο στο Λαμπαουτάρι το πρωί. Σανχούρχο. Όχι, ρε. Α, ποιον. Χαβίτο. Αυτόν με τον οποίο μου τα έστειλε. Α, μου έστειλε. Καλά, δεν το βρωμίζουμε από τώρα, έτσι. Καλά, δεν είναι κάτι τέτοιο. Απλά έχει να κάνει με τον Πάκο Ερέρα. Πω, τι μούτρα είναι αυτά, ρε φίλε. Δεν σκάσει χαμόγελο με τίποτα. Εδώ δεν τρεφέ. Σήμερα έφτασε σε κάποια φάση. Στα όρια σου. Πολύ ωραία γάστα να πάρετε εδώ από τη δουλειά αυτή. Να ξέρετε. Μπεσαλίδικα. Από ποια πολλά. Από όλα. Πέντε δουλειές κάνεις. Από όλα. Πολύ μπεσαλίδικα, ξέρετε. Ναι. Δεν μπορώ δηλαδή. Κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Θέλει γερό στο μάχη. Τέλος πάντων. Κοίτα, να μην κλεγόμαστε, φίλε. Κάνουμε μια δουλειά η οποία ουσιαστικά είναι και το χόμπι μας. Έχει κόσμο που ξυπνάει 5 ώρα το πρωί, πηγαίνει στη φάμπρικα, πηγαίνει στην οικοδομή. Είναι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτά. Να τα κρατάμε για δική μας εσωτερική κατανάλωση. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Το τι έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο κεφάλι. Το βασιλάκι Καήλα. Το τι έχω εγώ αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου σχετικά με τη δουλειά, μόνο εγώ το ξέρω. Λοιπόν. Καλά, ότι μόνο στο ξέρει αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, επειδή θες λίγο να πάρεις το χρόνο, σε βλέπω έτσι. Όχι, καλά είμαι, δεν ξέρω. Τι καλά, δεν είσαι καλά. Γιατί καλά είσαι. Αυτό ας να το κρίνω εγώ. Εγώ θα το κρίνω, εγώ φίλε. Εγώ. Που έκαμε ένα διαλυματάκι, είμαστε και μισοί. Α, για τώρα. Να επιστρέψουμε. Α, πήγε και μισή, Πήγε και μισή, ναι. Τι έρε! Θες να μιλήσεις πορτουγαλικά. Πορτουγκάλ. Θανάση λέει, επειδή τώρα συντονίστηκα, λέει, βγάλετε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Όχι, θα βγάλουμε μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα. Αν το σηκώσουν, γιατί κανένα φορά. Αν σε ενδιαφέρει το μπασκετικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχασε ο ΠΑΟΚ ένα 0 στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό με 92-79. Έτσι, πώς το ξεκίνησες, έχασε ένα 0. Έχασε ένα 0 με καλάθι στο 7 και έληξε εκεί το παιχνίδι. Έχασε ένα 0. Με μία βολή. Έχασε με 92-79. Πόσο έλεξε, 91-79. 92-79. Ναι, έχασε ένα 0 με 92-79. Ναι, έχασε ένα 0 στη σειρά των ημιτελικών αυτό. Ναι, αλλά κάποιο που δεν νιώθει. Ναι, όχι, ήταν εντάξει. Είναι η τοποθέτησή μου ήταν. Η διατύπωσή μου ήταν. Θα πει τι κάνανε στο ΑΚΑ, δηλαδή. 40 λεπτά μια βόλη βάλανε. Ναι, αυτό θε να μα πει δηλαδή. Άσε μα γαθανάσκεσαι τώρα. Αυτό είναι κλείδα να Μπόστον. Αυτό είναι επανάληψη. Ποιο κέρδισε? Η Βοστόνη. Και είναι 3-2 σειρά και μία ακόμη νίκη πάει τελικού στην Ελλάδα. Χωρίς Kyrie Irving. Χωρίς Kyrie Irving. Και χωρίς Gordon Hayward την αρχή τη σεζόν. Boston Celtics, φίλε. Αλλά έχει αυτό το Dayton, το ρούκι, τον πολύ δυνατό.
Αυτό, φίλε, είναι το πιο. Έχει να δώσει. Αυτό είναι το πιο εμβληματικό παρκέ στην ιστορία τη Καλαθόσφαιρας, έτσι. Το παλιό το παλιό. Και το παλιό, το αλλά παλιό και τώρα το έχουν κρατήσει μαθή. Είναι λίγο σαν παρκέ σπιτιού. Είναι πολύ διαφορετικό σχέση με σαν λαμινέ, είναι ενδιαφέρει. Αλλά το παλιό, φίλε, το Boston Garden, τώρα λέγεται TD Garden. Κάπως έτσι λέγεται. Κάπως έτσι λέγεται. TD Garden. Το παλιό, το Boston, βλέπεις και τώρα είναι. Είναι όντως το παρκέ σπιτιού. Σαν παλιό παρκέ σπιτιού. Λοιπόν, τι είναι, λαμινέ, λες να είναι. Λαμινέ. Έχω ένας πρώην ένας, ναι, όχι βασικά πρώην, ένας παρολίγο πεθερός μου περνάει ξύλινα από πάτω. Να το ρωτήσω αν είναι τι είναι, να μας πει. Α, είναι πατωματάς. Μπορεί να ακούει κιόλας. Σε πατωματάς. Έλα, κλείσε με φωστόνι. Με τον Γιώργο, με τον... Περνάω στο Tinting Garden. Αριανάκι άρρωστο. Πάτωμα. Έχουμε όταν πρώτο έβγαινα, ρε παιδί μου, με την κόρη του. Και δεν τον ήξερα πολύ καλά. Σε τον μετά αναπτύξαμε καλές σχέσεις. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που χωρίς με την άλλη εδώ και 4 χρόνια βρισκόμαστε, πίνουμε κανένα έτσι, να τρώμε κτλ. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύαν και μου λέγανε: κοίτα, πρόσεξε, λέει, μη σε περάσει πατωματά. Λέει που δεν είναι από κάτω. Και σε θάψει, λέει, κάτω από κανένα πάτωμα. Και έχεις, λέει, άλλα. Υποδαπέδιο. Σε κάνει υποδαπέδιο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Στα 33 λεπτά μετά τις 2, να καλησπερίσουμε φυσικά και τον Παράσχο, τον χορηγό μας, στην Ολύμπου 90. Ό,τι χρειάζεται υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, εκεί θα τον βρείτε στον Παράσχο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 10. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Θανάσης Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Με τον Χρήστο και ως τη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί, σήμερα Πέμπτη. 24 του Μάη. Το ρολόι σου κοιτάς? Όχι, το υπολογιστή κοιτάξα. Ναι, το ρολόι 24. Για... Ναι, πώς και έτσι. Έτσι. Το ρολόι έτσι. Τι ρολόι γάρνα αυτό. Έτσι, όλο μέσα. Λοιπόν. Τροπή. Όλο μέσα στο τέτοιο. Στο γλυκό. Λοιπόν, ας το κασέσαι λοιπόν. Δεν μάλωνεται. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγουμε την ενότητα των ρεπορτάζ των ομάδων της πόλεως, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Σταύρο Κόλκα. Γεια σου, Σταύρο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν βλέπω το μπάσκετ μου, τι να αυτοίδες. Πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο, παιδιά, εντάξει, είμαστε σε μια φάση τώρα που γίνονται έτσι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, είναι το στιγμά από χθες. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξει κάπου αυτή η ιστορία. Υπάρχει προχωρική συμφωνία, αλλά στο ΠΑΟΚ 2018, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάτι θα τελειώσει, όμως δεν την υπογραφή. Ωραία, και την παρουσίαση με τη φανέλα. Πού κολλάει βασικά το θέμα, σε ποιο κομμάτι κολλάει, σε ποια πλευρά? Είναι πολύ περιμένο το πράγμα, φίλε, γιατί εγώ νομίζω τώρα ότι το μελετάει λίγο ο Λουτσέσκου για να πάρει τελική απόφαση, γιατί δεν θα σου πει τον τελευταίο λόγο. Εντάξει. Δεν ήταν κάτι που ήταν στον προγραμματισμό, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ναι, πρόκειψε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, ο προγραμματισμός ποτέ δεν καλείται, δεν ακολουθείται 100% ό,τι και να λέμε. Σε κανένα project στη ζωή μου δεν θυμάμαι να ακολουθήθηκε ο προγραμματισμός ο αρχικός στο 100%. Προέκυψε αυτή η περίπτωση, προφανώς το μελετάει ο Λουτσέσκου το ποδοσφαιρικά, για να δει τι ακριβώς θα συμβεί και θα φανεί όταν θα δοθούν εντολές ουσιαστικά για να πάει για ιατρικές εξετάσεις. Ήταν σήμερα να πάει λεπηγή, αλλά προφανώς πάει για αύριο αυτό. Θα δούμε κατά πόσο θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή ή όχι. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή που ξένησε, δεν την περίμενε κανείς, κυρίως λόγω της αποχής του Σουρνά, εντάξει, ναι, και της θέσης. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, πάντα μια ομάδα έχει κάποιους λόγους που κάνει κάτι. Αν συμφωνούν όλα τα στελέχη της και δώσει το OK ο προπονητής, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν μέχρι να δούμε τι θα είναι τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η ουσία. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μια χρονιά ελπίζουμε όλοι με 55-60 παιχνίδια, άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ρόστερ το πέσινο θα πρέπει να είναι λίγο πιο γεμάτο, ειδικά στις θέσεις στα πλάγια μπακ. Ο ΠΑΟΚ πέσει έβγαλε τη χρονιά με ένα δεξιμπακ, ένα αριστερό μπακ. Και στο δεύτερο μισό της σεζόν είχε δεύτερο αριστερό μπακ, αφού βάφτισε για ένα διάστημα το Βιερίνια αριστερό μπακ. Εντάξει, κάτι που δεν θα αλλάξει. Τώρα βέβαια θα επιστρέψει ο Γιαννούδης, που για μένα είναι παίκτης ψηλών προδιαγραφών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Έχει όλα τα στοιχεία. Ταχύτητα, τεχνική, οξυδέρκεια, συγκέντρωση. Τα έχει όλα. Εγώ αυτά που έχω δει στον Ατρόμητο
και στη Βέλγια την πρώτη χρονιά, παρότι την πρώτη χρονιά δεν ήταν δημιουργικός πολύ, ήταν πολύ φοβικός γιατί μάθαινε τη θέση. Αλλά τώρα έχει κάνει 8 ασίστ, έχει κάνει και μάτι σεζόν σε ομάδα που αγωνίστησε. Πλέον εκτιμώ ότι στα 21-22 είναι έτοιμος να πάρει θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο ποδοσφαιρικό δεν έχει ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια. Οι παίκτες είναι σε διακοπές, ονόματα ακούγονται διάφορα, προτείνονται διάφορα, προτείνονται και άλλα 500 μπορεί να έχουν προταθεί. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο προχωρημένο. Το Βέρμπρο μόνο είναι μια περίπτωση που απασχολεί ξεκάθαρα, παίκτης υψηλού επίπεδου, ακριβώς πάνω στα στοιχεία που ψάχνουν τον Τσέσκο. Υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα ότι είναι σε προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με τον παίκτη. Η μάνατζερ του είναι πάρα πολύ προσεκτική, δεν βγαίνει κάποιο κλίμα ξεκάθαρο για το που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, αλλά όπως και να έχει, είναι ένας παίκτης που είναι από το πάνω λάθος και ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έναν παίκτη πιο δυναμικό, box to box, που έχει το απίστευτο Θανάση, το ξέρεις καλά, που έχει παίξει φέτος 12 παιχνίδια και σε δεφόρετες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κάπου αυτά στο Champions League. Ναι. Που μάλιστα εξηγοράρει και στο ΤΣΕΚΑ Λιόν το 2-3 εκείνο το παιχνίδι που πέρασε η Λιόν παρότι είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 0-1. Για το κύριο Παλίκ ήταν αυτό. Σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι έτσι το συγκλονιστικό. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, είναι η εποχή. Θα δούμε τώρα πώς θα καταλήξει η υπόθεση ΣΔΑ, μία-μία. Να δούμε πώς θα πάει και ο Βέρμπλουμ. Ο ΠΑΟΚ μαζεύεται σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, 20 του μηνός. Είναι η πρώτη συγκέντρωση και ο 22 φεύγει στην Ολλανδία. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα, τα χρονικά περιθώρια πολύ άνετα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, θεωρητικά πάντα γιατί ποτέ δεν ξέρει τον ΠΑΟΚ, οι κινήσεις που πρέπει να κάνει είναι λίγες. Θα δούμε ακριβώς ποιες θα είναι αυτές. Πάντως ο Σερνά για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμος, έτσι δεν έχει. Όχι, όχι. Ναι. Μα εκείνη το θέμα. Ναι. Ξέρεις τι, άμα πει στο Κίτσιου ότι ρε φίλε μείνε μέχρι τον Αύγουστο και θα βρεις ομάδα μετά. Πού να, άμα γίνει κανένας βλάβη και δεν έχεις τον τομάτος, χτύπα ξύλο. Θα σου πει και εσύ τι λες ρε φίλε, έχεις πάρει τον άλλο να, και θα περιμένεις ένα χρόνο να παίξει και τα λοιπά και να πει εγώ ξεκρέμαστος, θα σου πει άσχημα να φύγω. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο μυστήρια η διαχείριση, δεν είναι απλή. Όντως. Και 22 Αυγούστου που θα έχει δικαίωμα σε τι κατάσταση είναι που από 17 Σεπτεμβρίου προπονείται μόνος και αν προπονείται. Ναι. Δεν είναι Θανάση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ... Ναι, όντως είναι λεπτή υπόθεση. Και ήταν ξέρεις και ήταν μια περίοδος που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 3-4 κομμάτια του παζλ και να μπερδευτούμε, να έχουμε ένα καλοκαίρι ήρεμο. Και όμως... Εντάξει, υπάρχουν και αντιδράσεις από τον κόσμο, είναι λογικό. Ναι. Κοίτα, αν και μιλάμε για μεγάλο όνομα, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ρισκάρει ίσως και χωρίς πολύ μεγάλο λόγο για την, για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θανάση ανερχότανε. Πριν 5 χρόνια. Α, καμία σχέση. Εντάξει, ναι, δεν το συζητάω. Πριν 4 χρόνια. Ναι, εντάξει. Εγώ ήμουν. Ναι, εντάξει. Ωραία, μιλάμε για τεράστιο. Άλλη υπόθεση, φυσικά. Ναι, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βασικότατο στην Εθνική Κροατία, επί σειρά των Σαχτάρ Τσάμπιον κτλ. Ναι, οκ. Υδραυλικός, ποιότητα, εμπειρία, κορμί, γκολ πολλά για αμυντικός. Δηλαδή, η Εθνική Κροατία έχει 22 γκολ. Ναι. Αυτό, τα πέναλτι αυτά θα εκτελούσαν, αν θυμάμαι καλά. Και φάουλ, ναι. Ωραία, δεν μιλάμε για έναν απλό παίκτη τώρα. Μιλάμε για τεράστιο μέγεθος. Για να μην τα μπερδεύουμε λίγο, εντάξει. Γιατί άλλο να λέμε ότι ευνηδιαστήκαμε γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχε... Δεν μας το είπε ο Λουτσέσκο δε φύση συνέντευξη τύπου. Όχι, δεν μας το είπε. Δεν μας έδωσε ένδειξη ότι θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, και δεν είναι συνέντευξη τύπου αυτή που φάνηκε μόνο. Μία ώρα είναι συνέντευξη. Μιλάμε και άλλη μία μισή. Ωραία. Δηλαδή έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι θέλει να κάνει ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα προκύπτει αυτό. Προκύπτουν πράγματα. Αλλά έκατσε κάπως. Όπως και να το κάνεις. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που περίμενες για να έχεις ένα ήρεμο καλοκαίρι χωρίς μπλα μπλα και ιστορίες κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει, το περσινό καλοκαίρι δεν πρόκειται. Αφού άντεξα το περσινό, νομίζω το φετινό θα είναι ο άστριμπος θα σε εκείνο. Που είχαμε προπονητή που έδωσε 6 ρεπό στην προετοιμασία. Νομίζαμε ότι ήμασταν σε δημόσια, πώς το λένε, στο δημόσιο Πασόκ νομίζαμε ότι ήμασταν. Και όταν ρωτούσαμε τι έγινε, γιατί είδε πω, μας έλεγε είναι κουρασμένα τα παιδιά, είχαν κάνει ένα μήνα και 10 μέρες διακοπές. Να φεύγεις από τις Αμαρίες τώρα, εντάξει, να σταλένε και δεν τι γίνεται, ακούω καλά. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε κάτι σαν το περσινό,
σε καμία των περιπτώσεων, και αυτό με κάνει βέβαια και πιστεύω ότι ό,τι και να συμβεί, ρε φίλοι, θα τα αντέξουμε. Αφού αντέξαμε το τεστ κοπόσεως εκείνο. Να μην επιστρέψουμε, να μην μπορούμε να γυρίσουμε το αίσθητο μία μέρα στο δρόμο και να πάμε να το χωνέψουμε. Μάλιστα. Να αποκλείομαι από ομάδα που με χαιρέτησε το αεροδρόμιο. Με φατσούλες. Αυτό το έχω πει. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Προσγειωνόμαστε, ρε, και κάνω τσεκίν. Ναι. Στο αεροδρόμιο. Και μου απαντάει το αεροδρόμιο έστρες ο Τέλπορτ, μου απαντάει welcome, με δύο φατσούλες χαμογελαστές, ένα μου λέει καλώς ήρθες μαλάκα. Εδώ σε έχω. Και λέω τον Μαζούκο, γιατί τώρα λέω άλλα αποκλειστώ από αυτούς. Ωραία, είμαστε για αυτοκτονία. Και αποκλειστήκαμε από βάθος που μας αποσχεδέτησε το αεροδρόμιο. Πώς δεν σας έβγαλε κανένα καλό στα παιδιά 3-0. αυτό ήταν στα Σουηδικά. Ναι, όντως, όντως. Τι να πω, εντάξει. Ωραία. Αυτά παιδιά, είστε γυναίκα. Δεν θα πει τίποτα, γάμπα να κάνεις τίποτα στον αέρα της πόλης. Πες να δώσει ένα σκορ τελικό Champions League, Real Liverpool. Τελικό Champions League, Real Liverpool, πώς θα δείξει, αγαπώ. Θα το παίξω παιδιά. 3-1 είπε. Ναι. Εγώ 2-1-1-2 εκεί πέρα το κόβω. Εντάξει. Είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Ναι, ναι, όχι, καλό είναι. Γιατί έχει, σε τέτοια μια φορά έχει πιάσει το σκορ του Ζητάν. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτά είναι καλές. Ναι, ναι, ό,τι σκορ. Ωραία. Καλώς έγινε. Άντε, καλό βράδυ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που κινείται γύρω από τον πλανήτη Σύρνα. Και από τα πιο... Τι έχουμε... Τραγούδι μου, τι άλλο αυτό. Τώρα δε Ρωσία. Λοιπόν, σε αποκλειστικότητα στην, στην Ελλάδα, μου είσαι στη Θεσσαλονίκη. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Δώσ' το, δώσ' το, Χριστό. Καγκουριά ολκής. Τι έχουν διαρρεύσει 30 δευτερόλεπτα. Να ξέρεις, γίνεται στη Ρωσία και είναι στα Ισπανικά, ε. Γιατί έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε σε ένα site μαζί από ο Χρήστος. Δεν μ' άρεσε, καγκουριά. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως, μια και μιλάμε για τον τελικό του Σαββάτου, η Real Madrid, αυτή είστε φίλε. Εσύ Μαδριλένη. Επέστρεψε, λέει, η Real στην UEFA 1000 εισιτήρια. Τα οποία έμειναν αδιάθετα. Έχουμε βαρεθεί να το σηκώνουμε. Πώς λένε οι γυναίκες, έχω αδιαθεσία. Έτσι και η Ρεάλ είχε αδιαθεσία. Έχουμε βαρεθεί να το σηκώνουμε. Άσε ρε φίλε τώρα. Άσε ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, κάθε σύλλογος είχε παραλάβει 16.626 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων. Η χωρητικότητα του Ολυμπίνσκι είναι 70.050 θεατές, η οποία θα μειωθεί λέει σε 63.000 για λόγους ασφαλείας κτλ. Μαζί λέει, με τα 6.700 εισιτήρια που θα διατεθούν διαδικτυακά και ελεύθερα για το κοινό, βαριά 63% των εισιτήριων θα καταλήξει στα χέρια των φιλάθλων των δύο ομάδων. Το υπόλοιπο 25% των εισιτήριων θα διατεθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας και για εκείνες των κατόχων των δικαιωμάτων προβολής διοργάνωσης. Το 11% για τους αξιωματούχους του αγώνα, για τις ανάγκες παικτών των δύο ομάδων και για μίντια, και το 1% για εμπορικούς συνεργάτες. Και όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων, βέβαια τώρα ποιος έχει πάρει, τώρα θα παίξει πολύ μαύρη αγορά εκεί στο Κίεβο. Υπάρχουν λέει 4 κατηγορίες τιμών, όλες με 2 υποκατηγορίες. Κανονικές θέσεις και θέσεις με περιορισμένη ορατότητα. Γιατί τι έχουν μπροστά καμιά κουρτίνα. Στην τέταρτη λέει και πιο φθηνή κατηγορία, οι τιμές είναι 61 και 48 λίρες αντίστοιχα. Για την τρίτη κατηγορία αυξάνονται σε 140 και 109 λίρες. Στην δεύτερη κατηγορία φτάνουν τις 280 και τις 223 λίρες και τα πιο ακριβά εισιτήρια τελικού αγγίζουν τις 394 και 315 λίρες αντιστοίχως. Επιπλέον η UEFA έχει επιβάλει περιορισμό για maximum 200 σετ εισιτηρίων για έναν ενήλικα και ένα παιδί. Και ναι, η Real. Εδώ λέει, ναι, ότι η Real έχει... επέστρεψε 1000 κομμάτια, τα οποία όμως δεν θα διατεθούν στη Λίβερπουλ για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, άρα κάτι παρατρεχάμενοι τους UEFA δεξιά και αριστερά, καμιά χιλιάρα άτομα θα βολευτούν που δεν βρίσκαν εισιτήριο και δεν χωρούσαν να,
να μπουν στο Ολυμπίνσκι. Ωραίο γήπεδο. Φέρνει αρκετά στο Λουζνίκ της Μόσχα που θα φιλοξενήσει το ένα κτίριο μάτς και το τελικό του επερχόμενου Μουντιάλ. Λοιπόν, και μια και λέγαμε και για διακοπές νωρίτερα, ο Τζέσι Λίνγκαρντ της United είναι στη Μύκονο. Εντάξει, είναι προορισμός για πολλούς γνωστούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι ο αδερφός του Λίνγκαρντ ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι καθηγητής χορού. Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρα μπογραφία του δίκιο. Έτσι, πετάχτηκε μια Μύκονο να τον. Άλλε να έρθει ο Λίνγκαρντ στη Θεσσαλονίκη. Να τον φέρουμε στο στούντιο, άμα είναι. Μετά το Σαριόγλου φέρουμε και τον Λίνγκαρντ. Καλησπέρα. Ποιο Λίνγκαρντ, φίλε. Σαριόγλου φέραμε. Καλησπέρα, Τζέσε. Τι να μα πει από τη ζωή του. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν. Να το φέρουμε τον Λίνγκαρντ το βράδυ του Σαββάτου. Θα είναι τελικό. Πάμε ρεπορτάζ, αρέω. Να πάμε, ναι. Λοιπόν, είχε τίποτα άλλο κατά νου. Όχι, όχι, έχουμε να πάμε πραγματάκια για τον Άρη. Είχε αρκετά θεματάκια σήμερα η μέρα. Εντάξει. Αφού είμαι εγώ ζωστούντα, θα πω εγώ. Ναι, ρε φίλε. Ποιο θα πει. Θε να πω εγώ. Τι. Θε να πω εγώ. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν είπα να τα πει εσύ. Άλλοι είναι ρεπόρτερ. Αν πειράζει, τα πούμε εμεί. Λοιπόν. Ανέβαλε. Θέλω όμω λίγο πιο ανεβασμένο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι πρέπει να κάνω να σε ανεβάσω. Ανέβα. Να αρχίσω τα καρακουζιλίκια μου ή όχι, όχι, δεν πιάνουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Εδώ δεν τρε, παιδιά. Πολύ μαρθαβούρτη είμαι. Γιατί έτσι να βγούμε. Χαρά είμαι, δε, με έγινε και εμένα ψυχολογικά. Δεν είμαι, δεν είπα. Λοιπόν, να μπούμε τώρα πέμε, να μπούμε, διαβάσουμε τι γράφουν οι ρεπόρτερ στο λαμπαουτάκι. Λοιπόν. Περίμενε, λοιπόν. Στραβίνσκι. Υπάρχει το τελευταίο χρονικά που έχουμε και προκύπτει την Ισπανία είναι η επιβεβαίωση από πλευράς Πάκου Ερέρα για τις επαφές του με τον Άρη. Ο Ισπανός μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας και σχετικά με τα θέματα της Las Palmas, στην οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητός ο Ερέρα. Και δέχτηκε ερώτηση για το μέλλον του, λέγοντας πως πιθανότατα λέει το μέλλον μου λέει να είναι στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια λέει ότι υπάρχουν επαφές με τον Άρη και στην ουσία μέσα από μια πρόταση μικρή επιβεβαίωσε τις επαφές που έχει με τους κυτρινόμαυρους. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτός θα είναι εκτός απρόπτου ο νέος τεχνικός του Άρη την επόμενη σεζόν, 64χρονος τεχνικός, ο οποίος όπως έγραψε και σήμερα ο Αλέξης Αβόπουλος το πρωί και έχει το δικό του ενδιαφέρον όντως αυτό ότι έρχεται θα λέγαμε με τις ευλογίες του Ερνέστο Βαλβέρδε, καθώς ο Ερέρ επικοινώνησε πρώτα με τον τεχνικό της Μπαρτσελώνα προκειμένου να ενημερωθεί λίγο για την κατάσταση στην Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον Άρη κτλ. Και ο Βαλβέρδε του μίλησε με καλά λόγια και τον προέτρεψε στην ουσία να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τον Άρη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι δύο συνεργάστηκαν στη Ρεάλ Εσπανιόλ τη διετία 2006-2008. Τότε ο Πάκο Ερέρα ήταν τεχνικός διευθυντής της Εσπανιόλ, προερχόμενος από τη Λίβερπουλ, όπου ήταν βοηθός του Ράφα Μπενίτεθ και με τον οποίο έχει πανηγυρίσει κιόλας και την κατάκτηση του Champions League. Γνώριζε δύο άνδρες. Τώρα, αν αυτή η πολύ καλή γνωριμία που έχουν ωφελήσει και τον Άρη, να πάρουμε κανένα δανεικό την Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Μακάρι. Καλό θα ήταν. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό όσον αφορά τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, εντάξει, έχει παρακολουθήσει κάποιους αγώνες της ομάδας. Ναι, ναι. Έχει παρακολουθήσει κάποιους αγώνες της ομάδας. Τα τελευταία τρία παιχνίδια, νομίζω, του Άρη στο πρωτάθλημα. Αρχίζει να αποκτάει ήδη δηλαδή μια εικόνα για το ρόστερ και για τους ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχουν και 17 συμβόλαια που λήγουν και ο Ερέρα λογικά μαζί με τον Καρυπίδη θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι. Έχει μια εικόνα λοιπόν ο Πάκο Ερέρα για την ομάδα, αποκτάει σε πρώτη φάση και μάλιστα έχει προλάβει και όλα να εντοπίσει μια από τις αδυναμίες του Άρη τη φετινή σεζόν σε αυτά τα τρία ματς, το πρόβλημα που υπάρχει με την πρώτη πάσα από την άμυνα. Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ, έτσι, αυτό, εντάξει, και εμείς οι καπανείς μαθαίνουμε κάτι που και που. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Ισπανό, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι πιθανό και την επόμενη εβδομάδα μάλιστα να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Ο 64χρονος τεχνικός. Θα περιμένουμε και θα δούμε και από Δευτέρα που θα περάσει και το μάτς με την Καρδίτσα. Θα έχουμε
πολλά περισσότερα να πούμε. Παράλληλα στον Άρη, την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να πάρθει και οριστική απόφαση όσον αφορά την εταιρεία που θα ντύνει την ομάδα τη νέα σεζόν. Ήδη υπάρχουν επαφές με την Macron, την Under Armour και την New Balance. Και όποια εταιρεία φυσικά αναλάβει τον Ναντίν τον Άρη θα αναλάβει και τον πλήρη εξοπλισμό της Boutique. Που σίγουρα και αυτή θέλει πολλή δουλειά για την ένωψη της νέας σεζόν. Εγώ έχω ένα φίλο για τη Macron. Πώς. Για τη Macron. Αλλά και η Under Armour δεν θα με χαλάσει. Και εκείνοι έχουν ωραία ρούχα. Ναι. Και New Balance. Και την Tottenham. Και New Balance, άμα δίνουν και στους reporters κανένα παπουτσάκι. Κουτραντάν. Δεν θα πούμε όχι. Να πάρει κανένα reporter για να πάρουμε και εμείς. Ναι. Να πάρουν οι reporters να μας δώσουν και εμάς κανένα. Λοιπόν. τώρα για το μάτς Κυριακής. Η ομάδα στην ουσία αύριο ξεκινάει την προετοιμασία της. Σήμερα είναι ένα χαλάρωμα. Γιατί περισσότερο αγωνίστηκαν στο χθεσινό φιλικό με την Τρίγλια στην Χαλκιδική. Με τη σοβαρότητα που θέλει ο Σπανός, με την εγρήγορηση που φάνηκε να έχει η ομάδα στο χθεσινό φιλικό, θα δούμε πώς θα πάει τώρα το μάτς την επόμενη Κυριακή. Μια καρδίτσα που θέλει τουλάχιστον το βαθμό για να αισθάνεται ασφαλής όσον αφορά την παραμονή της στην Football League. Από αύριο θα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε σχετικά με την εντεκάδα. Έχει θέληξη αυτό. Θέλει χει η καρδίτσα για να είναι σίγουρη. Ναι. Εντάξει. Ο Άρης θέλει να πάει για νικήσω. Σπανός τους είπε, δεν έχει. Όχι, παίζει. Εντός έδρας με τη Σπάρτη. Αδιάφορη Σπάρτη. Δεν είναι θέμα πρωτιάς, όχι. Καίγεται και αυτή. Ναι. Ναι, αλλά αν κερδίζει όφη, γιατί να μην λήξει και το καρδιτσάρες. Στον Άρη δεν του ενδιαφέρει τώρα τι θέλει η καρδίτσα, καλά, τι θέλει η Σπάρτη. Κοιτάνε τώρα να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Στον Άρη. Κοίταξε να δεις. Οι παίκτες μεταξύ τους στα τελευταία λεπτά, αν έχει κρυφτεί το μάτι στο Ηράκλειο και είναι στο Χ, γιατί να χαλάσουν τις καρδιές. Είναι πράγματα τώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι, να σου πω κάτι, ανθρώπινο είναι. Δεν είναι στημένο. Πολλά παιχνίδια, τα αποτελέσματά τους καθορίζονται ανάλογα με τις εξελίξεις άλλων αγώνων σε άλλα γήπεδα την ίδια ώρα και μεταξύ συνεννόησης στον μπιζμπιζέ που λέμε. Μιλάει ένας στον άλλον και τα λέει, δεν ανάγκη να πληρώσεις για να αγοράσεις παιχνίδι. Εκείνο είναι στημένο, εκείνο είναι παράνομο. Αλλά υπάρχει και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, παντού γίνεται. Τώρα έπαιζε τελευταία χρονιά στη Γαλλία, Καέν Παρίς Ζερμέν. Η Καέν με χει σωνόταν 100%, η Παρία διάφορη εδώ και πόσο καιρό. Το παιχνίδι ψιλοθύμιζε φιλικό. Τι είναι, παράνομο είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε σε διαλυματάκι. Θα δούμε. Να πω απλά να αναφέρω ως μια πιθανή εντεκάδα, βέβαια από αύριο θα αρχίζουμε να μιλάμε. Θα έχουμε πάλι κάτι σαν το μάτς με τη Σπάρτη, δηλαδή με το Σπανό να μοιράζει λίγο το χρόνο, να δίνει ευκαιρίες. Είναι πιθανό να δούμε τον Παυλίδη στο 10, τον Νίκης με τον Μισταχάφ, τον Μπαστακό στην επίθεση, η έλλειψη του Διαμαντόπουλου, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση για τις αμυγδαλές του που τον ταλαιπώρησαν πολύ όλη τη σεζόν. Τον Μπασά με τον Μπαρίγκαν Στάκρα. Δύο ερωτηματικά υπάρχουν στην άμυνα και συγκεκριμένα για τα δύο στόπερ. Ο ένας σχεδόν σίγουρα θα νομίζω ότι είναι ο Μαραγκός, ο άλλος θα εξαρτηθεί από το αν θα είναι στη διάθεση του Σπανού, Δελιζίσης και Σόουζα. Αλλιώς θα μπορούμε να δούμε τον Κανακούδη όπως χθες στην Τρίγλια. Μπούρμπος, Τσουμάνης και Καντιμήρης στο τέρμα. Αυτά όσον αφορά τον Άρη, δεν νομίζω να μου διαφεύγει τίποτα. Αλλά το Σάββατο το πρωί θα γίνει μία media day στο. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, θα γίνει μία media day στο Ρήσιο. Να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο και στείλε Θανάση. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στα 10 λεπτά μετά τις 11. Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος, Θανάση Κυλώνης στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιός στην κονσόλα του και στις μουσικές επιλογές. Και να υπενθυμίσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Το ματσάρισμα συνεχίζεται στο UEFA Champions League και στη σελίδα της Pepsi. Μπείτε στο pepsi.gr. Ματσάρτε και κερδίστε απίθανα δώρα από αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου αλλά και κονσόλες για να ζήσετε τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα. Love it, live it, win it, match it. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, την Κυριακή, στο Παραλίμνη Σερών με τον τοπικό Απόλλωνα. Μάτς χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό κίνητρο, αξιαγωνιστικό κίνητρο πάντα υπάρχει. Βαθμολογικό κίνητρο δεν υπάρχει, είτε για τον Ηρακλή είτε για τον Απόλλωνα.
Κακά τα ψέματα, έχει περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα το παιχνίδι αυτό. Όλοι στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην επόμενη μέρα στην νέα ΠΑΕ που θα συσταθεί. Ποιοι θα την στελεχώσουν, ποιοι θα την στηρίξουν οικονομικά, υπό ποιο καθεστώς θα υπάρχει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής τη νέα σεζόν στην Football League. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση τόσο των ανθρώπων του Εραστέχνη Ηρακλή όσο και των διοικούντων την ΠΑΕ Ηρακλή, το ποδοσφαιρικού Ηρακλή με τον Υφυπουργό Αθλητισμού τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, να δούμε αν θα τηρήσει τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες που έκανε από το βήμα της Βουλής πριν από κάνα μήνα περίπου. Παράλληλα συνεχίζονται έτσι όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή σε πρώτη φάση για την σύσταση της ΠΑΕ, της νέας ΠΑΕ, καινούργιο αφημί κτλ. Με την επιστροφή τους επαγγελματικής κατηγορίας ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος πλέον να έχει και τμήματα υποδομής και προς αυτή την κατεύθυνση υπήρχε και η σημερινή ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για την επανέναξη των ακαδημιών. Γίνονται προεγγραφές για τις ακαδημίες της ομάδας την ερχόμενη 5η 31 Μαΐου και ώρα 4 το απόγευμα θα γίνουν δοκιμαστικά για την Άντρα 17. Την Παρασκευή 1η 6 στις 4 επίσης στην ΜΙΚ θα γίνουν δοκιμαστικά για την Άντρα 19 και το Σάββατο και την Κυριακή στις 9.30 το πρωί την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις και προεγγραφές στην Μίκρα για παιδιά γεννημένα από το 2004 μέχρι το 2012. Πληροφορίες για όσους γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους στον κύριο Ιωάννη Δαλαμπύρα 6989-679-658 και στον κύριο Παναγιώτη Μαρμαρινό 6945-742-425. Αυτά και με τις ακαδημίες του Ηρακλή που πρέπει και ήταν και είναι και κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ακόμα και να μην το επέβαλε ο νόμος σχετικά με τις ΠΑΕ, αξιομάδα χωρίς ακαδημίες δεν γίνεται. Ένας από τους παίκτες του Ηρακλή που σίγουρα δεν θα συνεχίσει με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή τη νέα χρονιά, ο Παντελής ο Κρυστάλης, είναι αρκετά πιθανό, φημολογείται τέλος πάντων, ότι θα συνεχίσει την ομάδα από κάποιο άλλο πόστο, τύπος τον Τάσο Κατσαμπή, από κάποια, με κάποια άλλη ιδιότητα, αλλά γίνονται έτσι κάποιες συζητήσεις έτσι ώστε ο Παντελής Κρυστάλης να βρίσκεται και του χρόνου στην ομάδα αλλά όχι ως ποδοσφαιριστής. Ο Κρυστάλης ο οποίος μπορεί να έπαιξε ελάχιστα φέτος, αλλά ένα δικό του γκολ, το ένα από τα δύο νομίζω που πέτυχε όλη τη χρονιά, ήταν αυτό που ουσιαστικά έφερε και τον Ηρακλή στα play-off της ανώδυνα, τον γκολ με την Νάουσα στις καθυστερήσεις του, εκείνου του 2-1 στο Καφτατζόγλιο τον Φλεβάρη. Αν δεν έπαιρνε εκείνο τον γκολ, δύσκολο ο Ηρακλής θα τερμάτιζε στην πρώτη θέση, θα την έπαιρνε την πρώτη θέση από τον πώς ήταν την ομάδα του της Χαλκιδικής που ήταν Άρης Παλαιοχωρίου, από τον Άρη Παλαιοχωρίου, σωστά. Τώρα κάτι άλλο για το Era Camp, γίνονται έτσι κάθε μέρα, βγαίνει όλο και κάτι καινούριο. Από Δευτέρα οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη θα δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες μέσω βίντεο που θα ανέβει στο Facebook. Θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις προεγγραφές και με το πρόγραμμα αυτού του μικρού έτσι camp διάρκειας μιας εβδομάδας από τις 18 μέχρι τις 24 Ιουνίου και με έκπτωση 20% για τις προγραμμές που θα γίνουν μέχρι 1η Ιουνίου, μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Και όσον αφορά το μπάσκετ και το βόλι, συνεχίζονται και εκεί έτσι, η αναζήτηση παικτών και γενικότερα ό,τι διαδικασίες, ό,τι ενέργειες πρέπει να γίνουν εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θα βρει τον μπασκετικό Ηρακλή και πάλι στην Α2 και τον βολικό Ηρακλή στην Α1 και ενδεχομένως, εκτός απρόπτου ενδεχομένως, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να επιστρέφει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την διαφαινόμενη αδυναμία της Κηφισιάς να παίξει στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτά και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, οπότε ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ρεπορτάζ με τις ομάδες της πόλης. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 23 10 287 και 3
οχτάρια. FM για τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Στους λογαριασμούς μας με λατινικούς χαρακτήρες Θανάσης Χιλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος. Έχουμε και αρκετές ειδησούλες να πούμε. Στα μάτς που παίζουν τελικά, τα πιο πρόσφατα τελικά, Μποτοσάνι, Τιμισοάρα 0-0, Σίλκεμπορκ, Έσμπερκ 1-0, Λεύσκη, Σόφιας, Τσέρνο Μόρε, Βάρνα 4-1, ένα μόλις μάτς σε εξέλιξη, το Μπαράζ στην Ιταλία, Βίρτους Εντέλα, Άσκολη 0-0. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα η 27η της Σερβίας για το Μουντιάλ, είναι η προεπιλογή. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 4 του Ιούνιου έχουν προθεσμία από την FIFA όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές των ομάδων που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ της Ρωσίας για να στείλουν στην FIFA τις 23ες. Ο Σέρβος τεχνικός, ο Μλάντεν Κριστάιτς, ανακοίνωσε σήμερα την 27η με την οποία θα ταξιδέψει στη Ρωσία για προπονήσεις και φιλικά και στη συνέχεια θα κοπούν άλλοι 4 παίκτες. Ο Πρίγιοβιτς είναι στην αποστολή και μάλιστα είναι ένας από τους μόλις 3 επιθετικούς της αποστολής. Οι άλλοι δύο είναι ο Μίτροβιτς της Φούλαμ και ο Γιώβιτς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Να ρίξουμε μια ματιά. Από τροματοφύλακες έχει τον Στόικοβιτς της Παρτιζάν, τον Ντιμίτροβιτς της Σέιμπαρ, τον Ράικοβιτς της Μακάμπι Τελαβίβ και τον Γιωβάνοβιτς της Άρχους. Από αμυντικούς Ρουκάβινα Βιγιαρεάλ, Κολάρο Φρώμα, Ρόντιτς Ερυθρός Αστέρας, Ιβάνοβιτς, ο γνωστός Ιβάνοβιτς, ο Μπράνισλαβ της Ζενίτ, πρώην Τσέλσι, ο Σπάιτς της Κράσνονταρ, ο Νάστασιτς της Σάλκε, ο Τόσιτς της Γκουαγκζού στην Κίνα, ο Βέλκοβιτς της Βέρντε Βρέμις και ο Μιλένκοβιτς της Φιωρεντίνα και από μέσους έχει τον Μιλιβόγεβιτς, πρώην Ολυμπιακός Νίκ Κρυσταλ Πάλας, τον Μάτιτς της United, τον Γκρούιτς της Λίβερπουλ, τον Λιάγιτς της Τωρίνο, τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς της Λάτσιο, τον Τάντιτς της Σαουθάμπτον, Γκατσίνοβιτς Άιντραχτ, Κώστιτς Αμβούργο, Ζίφκοβιτς Μπενφίκα, Ράντονιτς Ερυθρός Αστέρας και Μαξίμοβιτς της Βαλένθια. Αυτά με την 27η της Σερβίας που θα ταξιδέψει στην Ρωσία για προπονήσεις και φιλικά, μέσα από τα οποία θα προκύψει και τελική 23η. Ελάχιστες είναι πλέον οι εκκρεμούς. Νομίζω μόνο η Ελβετία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα προεπιλογή. Όλες οι άλλες ομάδες, η τεχνική τους έχουν ανακοινώσει τις προεπιλογές τους. Σήμερα γίνανε γνωστά και αρκετά πράγματα από UEFA μεριά σχετικά με τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους επόμενους τελικούς Champions και Europa League, αλλά και το πρόγραμμα, οι πόλεις βασικά που θα φιλοξενήσουν το Euro 2020, που ως γνωστό θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε 12 πόλεις. Αυτές είναι η Ρώμη, το Μπακού, η Αγία Πετρούπολη, η Κοπενχάγη, το Άμστερνταμ, το Βουκουρέστι, το Λονδίνο, η Γλασκόβη, το Μπιλμπάο, το Δουβλίνο, το Μόναχο και η Βουδαπέστη. Εκεί που θα γίνει του χρόνου και ο τελικός του γυναικείου Champions League. Και με αυτήν την γέφυρα να περάσουμε στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους επόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς. Όχι τους επόμενους, τους μεθεπόμενους. Ο τελικός του Champions League το 2020 των ανδρών θα γίνει στο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Εκεί όπου είχε γίνει το αλίστου μνήμης Liverpool-Milan 3-3 από 0-3 ημίχρονο. Μετά από 15 χρόνια δηλαδή. Από τον τελικό που η Λίβερπουλ είχε κάνει μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών τελικών. Το Ατατούρκ θα φιλοξενήσει και πάλι τον τελικό του Champions League. Φέτος γίνεται στο Ολυμπίση στο Κίεβο και του χρόνου θα γίνει στο Wanda Metropolitano, το νεόκτητο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο τελικός του Super Cup Ευρώπης τη σεζόν 18-19, της επόμενης σεζόν, θα γίνει στο Πόρτο και όχι στο Πόρτο που λένε ορισμένοι. Πόρτο είναι η πόλη, όπως και η ομάδα, στο Τραγκάο. Και επίσης ο μεθ' επόμενος τελικός του γυναικείου Champions League θα γίνει στο νεόκτητο γήπεδο της Βιέννης, στο Αούστρια Αρένα. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα η UEFA. Τώρα ο τελικός του μεθ' επόμενου Europa League θα γίνει στην Πολωνία, στην Αρένα Gdansk. Εκεί που είχε παίξει και η εθνική μας ομάδα, προημιτελικό Euro το 12 με την Γερμανία, είχαμε χάσει 4-2. Και υπενθυμίζουμε ότι ο τελικός του Europa League του χρόνου θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν. Και στο Αζερμπαϊτζάν διοργανώνει και τελικούς Europa League.
Άλλες ειδησούλες από τον διεθνή χώρο, έχουμε πολύ πράγμα. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές και τηλεφωνικές δραμές 23-10-287-3-8. Η Βίσελ Κόμπε, η ομάδα την Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα τον παρουσίασε, μάλλον όχι τον ανακοίνωσε, παρουσίασε τον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ να πούμε ότι η πρόεδρος της ομάδας της Βίσελ Κόμπε είναι ο Τυρακουτέν. Ακριβώς που έχει Τυρακουτέν, ναι. Που είναι και ο βασικός χορηγός της Μπαρσελόνα. Μιλούσαμε σήμερα. Αυτή το Viber δεν έχει αυτή η Ρακουτέν. Ναι. Μιλούσαμε το τέτοιο, μιλούσαμε ποδοσφαιριστή σήμερα. Και τον έκανα την ερώτηση. Του Άρη. Ε? Του Άρη. Δεν είπα ομάδα. Α, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Πράγμα με τον Πριγιοβίτς. Και το ρωτάω επειδή έτυχε να διαβάζουμε εκείνη την ώρα στο κινητό τη συγκεκριμένη είδηση. Έχουμε το φίλο να λεπτάκι. Ναι. Και του λέω, τώρα να σου πω κάτι. 25 εκατομμύρια ευρώ, πού θα τα φάει. 27. 27 το χρόνο. Και μου λέει, θα τα λύσει σε μένα. Και θα σου πω εγώ πώς τρώγονται. τρώγονται. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Στο καλησπέρα. Φίλο, καλησπέρα. Πάλι για λεφτά μιλάτε. Για καλησπέρα. Γεια σας, το χρήμα κινεί τα πάντα. Πάλι για λεφτά μιλάτε. Τι να κάνουμε. Το χρήμα λέει δεν φέρνει την ευτυχία. Καλά, αυτό αλλά αλήθεια. Καλό είναι να υπάρχει. Αλλά καλό είναι να υπάρχει, λέει, γιατί σμπρώχνει τον τροχό να γυρίζει. Σωστά. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα... Σχετικά με ποιο θέμα? Το θέμα του Σαββάτου τώρα, ένα είναι το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται έτσι ιδιαίτερης. Αλλά είναι να ασχολούνται τώρα την τρίγλια. Καλά, ναι, εντάξει, ότι εντάξει. Ότι είναι ένας 40χρονος και αυτό, τώρα μιλάμε 37, για 37, σε παρακαλώ, δεν 40, 37. Ορίστε. Λέω 37, όχι 40, μην του βάζει 3 χρόνια. 37 είναι πουλή ακόμα. Ναι. Είναι φαντάρος θα πάει τώρα. Φαντάρος θα πάει τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ ορισμένες φορές, ρε παιδί μου. Ας μιλήσουμε κάτι για το οποίο θα καθυλώσει τον πλανήτη. Τον πλανήτη, έτσι είναι, φυσικά. Δεν είναι θέμα επειδή συμπαθώ τη μία. Όχι, όχι, εντάξει, εννοείται. Τελικό Champions League είναι και δύο τεράστια κλαμπ. Εντάξει. Αλλά κοίταξε να Θανάση, σε επίπεδο προβλέψη, επειδή έτσι το ξεκίνησε, δεν νομίζω τώρα ότι χωράει. Εντάξει, όχι, 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 δεν μιλάω πρόβλεψη. Άστο για την πρόβλεψη. Η Real Madrid της επέστρεψε 2.000 στήρια. Ένα, χίλια. Ένα χιλιάρικο, όχι δύο. Α. Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, εντάξει. Ήταν πανάκριβα, λέει, τα ξενοδοχεία. Ναι, έγιναν αλητίες χοντρές. Εγώ από ό,τι διάβασα πριν από κανένα μήνα, άνθρωποι που είχαν κλείσει ξενοδοχεία για εκείνες τις μέρες, τους στείλανε mail τα ξενοδοχεία αυτά και τους με κάτι αστείες δικαιολογήσεις ότι για εκείνο το διάστημα δεν θα έχουμε νερό, δεν θα έχουμε ηλεκτρικό κτλ. Και τους ναι, χωρίς πάει, τους ακυρώσαν τις κρατήσεις. Έτσι ώστε να ξαναπουλήσουν τα δωμάτια σε πενταπλάσεις και δεκαπλάσεις τιμές. Ελληνικά σκεπτόμενοι. Εντάξει, χοντρές αλητίες. Ελληνικά σκεπτόμενοι. Τις ομάδες τις δώσαν από 17. Ναι, 16 κάτι, ναι, ναι. Ναι, τα υπόλοιπα, πού τα δίνουν? Τα υπόλοιπα μοιράζονται σε συγγενείς, φίλους, γνωστούς και χορηγούς. Αξιωματούχους UEFA και όλα αυτοί οι παρατρεχάμενοι. Είμαι πολύ περίεργος να δω την εικόνα του γηπέδου. Γεμάτο θα είναι, 63.000 κόσμο θα έχει. 70 χώρα, 63.000 θα έχει. Γιατί κακά τα ψέματα, οι αγγλικές ομάδες, από τα παιδικά μου ακόμα χρόνια... Κουβαλάν πολύ κόσμο. Πάντα είχαν τη μερίδα του Λέοντος, ναι, μέσα στο γήπεδο. Είτε ήταν εθνικές ομάδες, είτε ήταν ομάδες. Και προχθές συζητώντας με ένα φίλο μου, μου έδωσε μια εξήγηση. Ότι το οικονομικό... έχουν την οικονομική δύναμη, γιατί η οικονομία τους είναι ισχυρή και μπορούν να πληρώσουν ακριβά, είτε είναι εισιτήρια, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι μετακινήσεις, αεροπλάνα. Ενώ αντιθέτως ο Πολωνός ή ο Ρουμάνος, ξέρω εγώ, ή ο Βέλγος έχει καλό βιωτικό επίπεδο, και ο Ολλανδός γενικά, ας πούμε, ο Βούλγαρος, έτσι, κατάλαβες με ποια ναι. Και συμφώνησα μαζί του στο σκεπτικό, γιατί ανέκαθεν η Αγγλία ήταν η ισχυρά οικονομική χώρα, ας πούμε. Και... Αλλά είναι και πώς βλέπουν αυτοί το συγκεκριμένο άθλημα, έτσι, το οποίο δεν το φιλικό παιχνίδι παίζει, ας πούμε, κάποια ομάδα τους ή η εθνική Αγγλίας, και βλέπεις, ας πούμε, ότι μετακινούν τεράστιες μάζες.
40 και 30 και 50. Γενικά οι Βρετανοί, όχι μόνο οι Άγγλοι. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι η Celtic που είχε παίξει τελικό UEFA στη Σεβίλη με την Πόρτο, είχαν πάει καμιά 30.000 Σκοτσέζοι. Ναι, Σκοτσέζοι, Ιρλανδοί. Ναι. Αυτοί μετακινούνται, έχουν μεγάλη δύναμη. Και οικονομικά μπορούν να ανταπεξέρχονται. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί το χειροκρότημα τώρα τι θα γίνει. Αυτό ποτέ κανείς δεν ξέρει και είναι. Κοίταξε, λογικά θα δούμε καλό παιχνίδι. Λογικά. Θα μου πεις υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο. Αλλά λογικά θα δούμε και γκολ, θα δούμε καλό παιχνιδάκι, αρκετές φάσεις. Σε κάποιον άλλο. Στον Ασλαμά έδωσα ένα σκορ. Για το πες. Οποίο θα το παίξω και μάλιστα είχα παίξει και μια φορά ένα ευρώ το Liverpool Manchester City. Με παρόμοιο σκορ, τώρα λέω 1-3, με σκορ 1-3 γκολ τον Φιρμίνιο. Μάλιστα. Τότε βέβαια είχα παίξει το 4-1 και πόσο κοντά ήμουνα για 83 λεπτά. Τώρα δεν μου λες 1-3 θα παίξεις. Ναι. Κάτσε να σου πω πάνω κάτω πόσο πληρώνει το 1-3, έτσι να έχεις έναν μέσο όρο θα σου δώσω. Ναι. Το 1-3 πληρώνει, κοντά στο 20 πληρώνει το 1-3. Εκεί 20 με 21. Ένα διφραγκάκι καλά δεν θα είναι. Εσύ ξέρεις. Μια χαρά. Εγώ θα παίξω 2-1 και 1-2. Δηλαδή θα παίξω 2-1 και από τις δύο πλευρές. Α, εντάξει. Ναι. Αυτό πώς το δίνει. Υπέρ της Ρεάλ το δίνει κοντά στο 9 και κάτι. Υπέρ της Λίβερπουλ το δίνει κοντά στο 11. Ναι, καλά. Εντάξει. Την έχει λίγο τη Ρεάλ. Το 3-3 πόσο το δίνει. Το 3-3, κοντά στο 29. 29 εκεί. 29, 30, 26 εκεί παίζει. Το 3-3. Πάλι να δούμε 3-3. Λες, όπως στην πόλη. Κοίταξε, λίγο είναι για μένα. Ναι, σαν απόδοση και εμένα δεν μου κάνει για 3-3. Ναι, γιατί έτσι δείχνει ότι μπορούν να το κάνουν και οι δυο. Ναι, δηλαδή να βάλουν και οι δυο από 3 γκολ, έτσι σου δείχνει. Μα 40, 45. Ναι, όχι, λίγο είναι όντως. Για 3-3 που είναι εξεζητημένο σκορ, το 26 και το 28 είναι μικρές αποδόσεις. Για φαντασία πρώτο σκόρερ ας πούμε μπορείς να βρεις αμυντικό. Εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω ότι από τη Ρεάλ για πιθανού σκόρερ καλά τώρα δεν σου λέω για Ρονάλδο και τα λοιπά, κάτι μου λέει ότι ή ο Μαρσέλο ή ο Σέρχιο Ράμος θα βάλουν γκολ. Ένας από τους δύο. Σε ανάλυση ψηλού επίπεδου ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις οι Έλληνες είμαστε και προπονητές, είπα ότι θα εξαρτηθεί το πόσο θα κρατηθεί η Λίβερπουλ να μην κάνει φάουλ στη μένα έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Ναι. Να μην δώσει στη μένα στη Ρεάλ. Γιατί έχει πολύ καλά αποτελέσματα στα στη μένα έξω από την περιοχή Ρεάλ. Μπορούν όλοι να σου πάρουν. Ναι. Και για σέντρα Ρονάλντο, και για απευθείας χτύπημα. Ναι, έχει Ρονάλντο, Μαρσέλο, έχει για κεφαλιές Ράμος, Μπενζεμά, έχει πράγμα, ναι. Γιατί το στημένο έχουν δύναμη στο στημένο. Σε αντιθέσει με τη Λίβερπουλ δεν έχει δύναμη ούτε στο corner. Και στο φάουλ ελάχιστα, η Λίβερπουλ μόνο στην ταχύτητα έχει. Λοιπόν, και για φαντασία, ας πούμε, θα έλεγα ας πούμε, τον Ολλανδό να κάνει πρώτος γκολ, αλλά αυτό είναι, ξέρεις, ένα ψήλο στάχυρα και εντάξει, είναι πολύ ακραία περίπτωση. Αλλά βέβαια σε ένα άθλημα το οποίο το θεωρώ καταραμένο, τίποτα δεν είναι. Ξέρεις, μπορεί να γίνει τα πάντα. Ας πούμε, μπορεί να δεις και το... Ποιος είναι ο πιο κουλός παίκτης στο δεξί μπακ, ας πούμε. Έχει βάλει γκολ της Ρεάλ, παράδειγμα, ο Καρμπαχάλ. Ο Καρμπαχάλ, ναι. Δεν θυμάμαι να έχει βάλει κανένα. Τα έχει βάλει, αλλά πρόσφατα όχι. Ναι, ελάχιστα ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Από κάπου άκουγα ένα quiz, θα ήθελα να σας το ρωτήσω. Σε ποιο παιχνίδι, λέει, σε Champions League, με ποια ομάδα η Ρεάλ δεν έχει σκοράρει μέσα έξω, σε ομίλους, σε Champions League. Με ποια δεν πάει τώρα κάπου το μυαλό μου. Η Arsenal, ρε φίλε. Με την Arsenal. Με την Arsenal, είναι δυνατό. Ναι. 0-0 λέει στην έδρα της και έχασε ένα 0 μέσα στην Αγγλία. Μάλιστα. Ναι, με ποια με την Arsenal τώρα. Ναι. Είδες πώς είναι το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Εντάξει, που είναι και οι δύο φύσεις επιθετικές ομάδες. Όχι η φετινή. Ακόμα και όλες τις χρονιές. Ναι, ανέκαθεν. Από την εποχή Βενγκέρ ήταν πάντα της επίθεση η Arsenal, ναι. Ό,τι βάλεις και ό,τι υπάρχει. Ναι, όσα πάρει όσα έρθει. Η χαρά του παιχνιδιού, ας πούμε. Και εκείνο έλεγε. Το 0-0 πόσο το δίνει. Το 0-0, τώρα πας να πονέσουν τα μάτια μας.
Λοιπόν, το 0-0 εγώ... το, μηδέν, το δίνει 20-20. Κοίταξε, υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση στη μέση. Δηλαδή, μια εταιρεία το δίνει 21, γνωστή εταιρεία, ναι, πολύ μεγάλη, μια άλλη το δίνει, ας πούμε, 11,5. Είναι δηλαδή 10 μονάδες διαφορά. Πιάσε το 21, για ποιο λόγο? Εάν η Liverpool κάνει παιχνίδι σαν το παιχνίδι που έκανε με τη Manchester City και τα δυο, και μες στο Liverpool, και μην κοιτάς το 30 λεπτό της Liverpool στο πρώτο ημίχρονο στο Anfield, κοίτα το δεύτερο ημίχρονο και κάπου 10 το πρώτο ημίχρονο που ήταν όλοι μαζεμένοι μες στα δοκάρια. Τα κοντέινερ που λέω εγώ και τα βαγόνια. Η Liverpool τέτοιο παιχνίδι πρέπει να κάνει. Βαγόνι και κοντέινερ και να το πάει στο 0-0. Και αν της βγει μπροστά η αντεπίθεση. Δηλαδή, εάν διαφωνώ με τους λένε γι' αυτό, για το ότι πρέπει να γίνει το παιχνίδι, θα πάει έτσι. Θα είναι λάθος για τη Λίβερπουλ, γιατί ανοιχτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάει γκολ. Δηλαδή, η ταχύτητα, ας πούμε, παράδειγμα του Ρονάλντο με το Λοβρέν, θα κλείσω τα μάτια μου, έτσι, δεν το συζητάω. Στο έναν με έναν μην βρεθούμε, γιατί πρέπει να αγκαλιαστούμε για να την γλιτώσουμε. Λοιπόν... καταλαβαίνει, θέλω να σου πω. Δηλαδή, πάντως, ο Σέρβος διαιτητής που θα σφυρίξει το παιχνίδι, ο Μίλο Ραντμάζιτς, από ό,τι βλέπω τώρα τα στατιστικά του, δίνει πολύ δύσκολα πέναλτι και κάρτες. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω την φετινή σεζόν στα ευρωπαϊκά μάτς που σφύριξε, είτε Europa League, είτε Champions League, είτε προκριματικά στην Ευρώπη για το Μουντιάλ, πέναλτι έχει δώσει μόνο ένα σε ένα Λουντογκόρετς Μίλαν, Europa League φάση των 32, κανένα άλλο πέναλτι και έχει σφυρίξει πολύ πράγμα φέτος. Και από κόκκινες κάρτες μόλις δύο. Σε ένα Σλοβακία Αγγλία και σε ένα Σκωτία Σλοβακία. Πόσο χρόνο είναι αυτός? Ο Μάζιτς πόσο είναι? 40. Θα σου πω τώρα, ο Μάζιτς είναι 40. Λοιπόν, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν μου λες, είχε ακουστεί ότι η ΕΡΤ θα κάνει μια εκπομπή για αυτό το παιχνίδι, ξέρω 45 εγώ, χρόνο είναι ο Μάζιτς. 45. Είναι εντάξει. Όριμη ηλικία και έχει πια. Η ΕΡΤ είχε ακουστεί ότι θα κάνει μια εκπομπή για τον τελικό, όχι το Σάββατο, κάποια άλλη μέρα. Μήπως έχει αύριο, δεν ξέρω. Ναι, ναι, μήπως γιατί το έχει αύριο. Θα μ' αρέσουν, γιατί δείχνει τις παλιές εποχές των ομάδων. Ναι, 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 ναι. Τα κάνει κάτι τέτοια αφιερώματα η ΕΡΤ, όντως, ναι. Αυτό είναι το ωραίο, ρε παιδί μου. Κάποιος που θέλει να δει και να μάθει, είναι να μαθαίνεις και την ιστορία. Εδώ τώρα οι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν ξέρεις την ιστορία των ομάδων, ας πούμε. Ποια ήταν αυτή, ποια ήταν η άλλη, ξέρω εγώ. Λέει ο άλλος Άστον Βίλα, ποια είναι η Άστον Βίλα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Οι νέοι δεν ξέρουν, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι, η Gladbach, η Βούργο, η Νότιχαμ Φόρεστ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, πόσοι Έλληνες ξέρουν ότι η Μάλμε έχει παίξει τελικό πρωταθλητριών? Ακριβώς. Η Μάλμε. Με την Νότιχαμ Φόρεστ στον Μπερναμπέου. Ναι, η Πόρτο. Εντάξει, η Πόρτο έχει παίξει και τους τελικούς. Έχει πάρει κιόλα. Εντάξει, ναι, ναι. Η Αλκμάρ. Η Αλκμάρ έχει παίξει η UEFA. Ναι, ναι, UEFA, ναι. Η Αλκμάρ, η Αλαβές. Η Αλαβές, ναι, με τη Λίβερπουλ, βέβαια. Με τη Λίβερπουλ, στο Βερσφάλ, το 5-4. Ναι, 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 στο Ντόρτμουντ, σωστά, ναι, ναι. Ναι, το Ντόρτμουντ, εκεί είχε γίνει η μπίλια της μπίλιας, να πούμε. Ναι, τι τελικός θα γίνει, 5-4, ναι, πω. Γι' αυτό, όταν σας το είπα ότι η Λίβερπουλ έχει παίξει τελικούς, που, ρε παιδί μου, πάντα κάτι είχαν να σε δώσουν. Δηλαδή, δεν θα θυμηθείς τον Γκρόμπελαρ, ναι, ή την Κωνσταντινούπολη. Όντως, η τελευταία ευρωπαϊκή τελική της Μίλαν έχουν πολλά γκολ. 3-3, ναι, με τη Μίλαν, 5-4 με την Αλαβές, ναι, 2-1 με τη Μίλαν πάλι στο ΆΚΑ. Ναι, έχουν γκολ, έχουν γκολ η τελική της Μίλαν. Είναι, μα το 3-1 που έχασα από τη Σεβίλη στο UEFA. Ναι, η ναι, Λίβερπουλ, ναι, ναι. Το 3-1 που έχασα από τη Σεβίλη στο UEFA. Α, μπράβο, είναι 3-1, σωστά, σωστά, ναι. Ναι, ενώ στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, το μάτι είναι για 3-0 και σε 15 λεπτά γύριζε, ναι, τα, ναι, πάνω, ναι, ναι, κάτω. Και εσύ είχε περάσει και ένα ψηλό χειρουργείο διαιτητής εκείνο το παιχνίδι, με κάτι πέναλτι που δεν είχε δώσει. Αλλά μην τα λες, ακού και διπλανό σου, να πούμε. Μπα, και τώρα έχει αλλού το μυαλό του. Α, δεν ξέρεις όταν τα λες. Είναι στις μαύρες του σήμερα. Στις μαύρες του σήμερα. Ενώ πήγε στην Τρίγλια, μια χαρά είχε σκιά, έκανε παράπονο γιατί είχε σκιά. Ήθελε να έχει ήλιο, θέλετε. Να τον κάψει, να πούμε. Κατάλαβε. Ναι, 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 και έκανε και παράπονα. Θανάση, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί περιμένει και ένας ακόμα από πίσω να μιλήσουμε. Να ακούσουμε και τον επόμενο. Εντάξει. Έγινε, αγόρι, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε και στον επόμενο. Διαλυματάκι δεν έχει, θα πάμε σε ρήμα τη 12. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται. Καλά, μια χαρά.
Καλά. Για Γιώργο Γιάννης είμαι, ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ. Mm-hmm. Γεια σου Γιάννη. Ένα σχόλιο θα κάνω και για τις δύο ομάδες. Ναι. Επειδή δεν μπορώ να πάω κόντρα στην αισθήματά μου, το έπαιξα 3-1 ακριβές σκορ. Κάτσε, περίμενε. 3-1 ή 1-3. Τυπικά λιμπεδούς, η Ρεάλ είναι τυπικά λιμπεδούς. Τυπικά λιμπεδούς, ναι, ναι, 1-3. 1-3, 1-3, μάλιστα, ναι, ναι. Άρα όπως ναι. Και ο Θανάσης, ο προλαλήσαντας. Αλλά δεν το είχε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Δηλαδή εγώ στην στοιχηματική που το έπαιξε το βρήκα γύρω στα 17 ευρώ. Κοίταξε, εκεί παίζει 19, 18, μισό, 21, εκεί κοντά στο 18 πλάστρος που είναι το 1-3. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη Λίβερπουλ θεωρώ βασικά ότι έχει ελπίδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί κατά ψέματα η Ρεάλ είναι πέρα από ότι έχει την τεράστια εμπειρία, δύο τελικούς συνεχόμενους, το άγχος θεωρώ θα είναι με τη Λίβερπουλ. Ναι, κακά ναι, τα ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο άπειρο. Εντάξει, όλοι οι παίκτες της δεκάδας είναι πρωτάρτες σε τελικό. Θα είναι τεράστιο ρίσκο το να αλλάξει μόνο για αυτό το match Liverpool τον τρόπο παιχνιδιού της και να πάει σε ένα στυλ περιμένω για να χτυπήσω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχει ελπίδες η Liverpool αν παίξει box to box τη Real. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ρηψοκίνδυνο. Δεν έχει μάθει να μείνει τη Liverpool. Όντως. Και η άμυνά της, τα back της και τα center back δεν είναι καλή ούτε στα μαρκαρίσματα. Δεν είναι, δεν είναι, όχι, όχι. Στην άμυνα χωλένει πολύ. Βέβαια και η άμυνα της Real δεν είναι κάτι το... Δηλαδή σαν ονόματα μπορεί να είναι πολύ καλή. Λες, ας πούμε, Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο, Βαράν, Καρβαχάλ, Πεκταράδες, δεν είναι και στα καλύτερά τους. Αλλά δεν είναι, ναι, στα καλύτερά τους δεν είναι όντως. Δηλαδή θεωρώ ότι άμα προσπαθήσει η Liverpool το να την πιέσει και να παίξει box to box, έχει ελπίδες. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος δηλαδή να αλλάξει για αυτό το match και να παίξει με έναν τρόπο παιχνιδιού που δεν ξέρει και να προσαρμοστεί στον αντίπαλο. Αυτό πιστεύω δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν νομίζω πάντως να το κάνει γιατί ο Κλόπ είναι σταθερός στην προσέγγιση του στα παιχνίδια. Δηλαδή πολύ σπάνια βλέπεις αλλαγή πλάνου και τακτικής από τον Κλόπ στις ομάδες του. Και θεωρώ ότι μετά από χρόνια θα δούμε και ωραίο θέμα στο τελικό. Δηλαδή και οι δύο ομάδες. Ναι. Θα παίξουν και πιστεύω θα δούμε και φάσεις και γκολ. Κοίταξε, καλό θα είναι να έχει suspense. Δηλαδή, γιατί ας πούμε θέαμα είδαμε και πέρυσι, είδαμε 5 γκολ, αλλά suspense δεν είχε. Ακριβώς, έκανε ναι, δηλαδή ναι. Περίπατο η Ρεάλ. Ας πούμε η τελική της Ρεάλ με την Ατλέτικο μπορεί να μην είχαν το super θέαμα, αλλά είναι επειδή είναι τελική που σου μένουν για λίγα χρόνια. Ναι. Γιατί είχαν suspense. Πήγαν και οι δύο στην παράταση, ας πούμε. Το παράξενο με τη Λίβερπουλ είναι ότι είναι μια ομάδα. Το βλέπω δηλαδή και από. Γενικότερα εδώ στην Ελλάδα, ότι παρότι έχει απέχει από τίτλους και από ευρωπαϊκές διακρίσεις καιρό, είναι μια ομάδα που δεν χάνει τις οπαδούς της, έτσι. Όχι, εντάξει τώρα, αυτές οι ομάδες είναι παραδοσιακές δυνάμεις, είναι μεγαθύρια, δεν είναι... Δηλαδή όσο εμφανίζονται κάποιες ομάδες που είναι της μόδας καινούργιες στο ευρωπαϊκό στέρεμα, όπως είναι η Παρή, όπως είναι η Σίτη, δηλαδή... Καμία σχέση τώρα, λίγο... εντάξει τώρα, αυτές είναι ομάδες... Η Παρή, να φανταστείς, έχει έτος ίδρυση το 70, ρε φίλε. Το 70, ναι. 1970. Δεν μπορεί να συγκριθεί Paris Saint-Germain με κλαμπ στυλ Liverpool. Τώρα πάμε να πω κάτι και την Παοκάρα λίγο θέλω. Και θέλω και τη γνώμη σας. Θεωρώ ότι χωρίς ίχνος υπεροψίας, θεωρώ ότι ξεκινάει από την pole position για την νέα χρονιά. Στο θέμα κοίταξε, και σύμφωνα με τους book, πρώτο φαβορεί ο Πάοκ είναι για τον τίτλο του χρόνου. Δηλαδή είχε τους λιγότερους κραδασμούς και αποχωρήσεις από το roster. Έτσι μέχρι στιγμής, κάτι να δούμε, μπορεί να παίξω και καμιά πώληση, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει κανένας παίχτης, δεν έχουμε λήξει συμβολέων, ναι, δεν ναι. Είχαμε αποχωρήσει. Καλά, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, ούτε καν ο Μάιος δεν έχει βγει. Προφανώς, αλλά γενικότερα το ότι κρατάς προπονητή τον ίδιο. Με τον τρελό δεύτερο γύρο που έχεις κάνει, έκανες μόνο μια ήττα στην Τρίπολη. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει από εκείνη η χρονιά. Να σου δηλαδή πω όμως εγώ κάτι. Δεν διαφωνώ πολύ μαζί σου. Απλά οι λεπτομέρειες σχέση με πέρυσι είναι οι εξής. Ότι πλέον ο Λουτσέσκου θα κληθεί να φτιάξει την ομάδα γιατί πέρυσι την βρήκε. Δεν σου λέω ότι τη βελτίωσε. Ναι. Φυσικά δεν θα γίνει τη δικαιολογία του. Ναι. Δεν θα έχει τη δικαιολογία αυτή και θα είναι λιγότερη η πίεση. Ήταν πέρυσι να βασικά λιγότερη η πίεση. Φέτος θα είναι μεγαλύτερη γιατί αυτό θα δουλέψει όλο το καλοκαίρι την ομάδα. Αυτό θα πάρει αποφάσεις για το ρόστερ. Αυτό είναι ένα στοιχείο, χωρίς να είναι όλο αυτό το οποίο είπες εσύ. Και θέλω πολύ να μου πεις τη γνώμη σου, σαν οπαδός του ΠΑΟΚ που είσαι, γιατί εγώ δεν μπορώ ειλικρινά, σαν ουδέτερος παρατηρώ απ' έξω, να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το Ζερνά. Ας πω την αλήθεια, όταν το άκουσα ήταν μια κίνηση που πάλι λέω, αρχίσαμε πάλι τους κακούς προγραμματισμούς, παθογένειες στις παλιότερες επιλογές, παιχνίδια μανατζαρέων, αλλά δεν νομίζω ότι από μια κίνηση αξίζει να χαρακτηρίσεις αποτυχημένη
ολόκληρο το σχεδιασμό, ναι, ούτε καν την ίδια τη μεταγραφή χωρίς να την έχεις δει. Δηλαδή, ναι, τα σημάδια δείχνουν ότι παίρνεις έναν παίχτη 37χρονο που με τόσους μήνες αποχής, αυτό είχε να παίξει από το Σεπτέμβριο μπάλα αυτός, ναι, επειδή έχει τιμωρηθεί κιόλας για doping control, και τον παίρνει ουσιαστικά για backup του Μάτος, που εκεί θα μπορούσε να πάρεις έναν πιο νεαρό και εξελίξιμο παίχτη, όπως έχει τον Γκίτσιου ή τον Κιβρακίδη, ακουγόταν τον Ατρόμητο, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν κακή σαν επιλογή. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να χρεώσω γενικότερα αποτυχία σε όλο το σχεδιασμό από μία και μόνο κίνηση. Δηλαδή θα περιμένω να δω και να κρίνω. Τώρα τι να πω, εμένα μου δημιουργούνται και σενάρια συνωμοσίας όταν βλέπω ότι έχει τον ίδιο manager με τον Verblum που θέλουμε. Ναι. Έτσι, πάει το μυαλό μου στο πόνο. Του είπανε δηλαδή, εσύ λες, ας πούμε, είπε ο manager να πάρει τον Verblum, αλλά σας βάζει από δίπλα και το σύγχρονο. Ναι. Για ποιο να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα. Το Μάτος. Προφανώς. Και έχεις και, έχεις και από πίσω. Έχεις τα δύο καλύτερα μπακ. Ναι, και έχεις από πίσω ένα παίκτη, τον οποίο, ο οποίος εμένα μου αρέσει πολύ, τον Γκίτσιου. Ναι. Γιατί δηλαδή αυτό το παιδί να μην το δώσει μια ευκαιρία. Είμαι και σε 23 χρόνια. Είναι και σε καλή ηλικία. Ξέρει ΠΑΟΚ, παίζει από μικρό στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε φέτος στο εξωτερικό. Μάζεψε εμπειρίες. Τώρα δηλαδή το να μου φέρεις ένα 36χρονο μπακ. Και όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά, και εγώ δεν το ήξερα. Πώς να το ακούω, ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Verblum, ας πούμε. Ναι. Κάτι ο οποίος βέβαια είναι πεχταράς, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον ξέρατε τον παίχτη. Εγώ επειδή τον έχα δει και τα μάτια του. Είναι πολύ καλό παίχτη, είναι φυσικά, εννοείται. Και δεν ξέρω, βασικά είμαι λίγο απεσιόδοξος. Δεν ξέρω καν ακόμα αυτός ο παίχτης πώς μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή στα 31 το ακόμα. Με ένα κασέ γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο το χρόνο έχει παίρνει αυτός. Κοίταξε, η ηλικία που λες χωρίς να είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία που λες ότι μπορεί και να έρθει. Ήταν πιο νέος, θα σου λέγα, αποκλείεται. Ναι. Αλλά εντάξει, στα 31 λογικά ψάχνεις με το τελευταίο καλό συμβόλαιο. Εντάξει, ένα επίσης πράγμα που αλλάζει τους ισχυρισμούς του πρωταθλήματος είναι το γεγονός ότι αποχωρούν δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν κόσμο, δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερες προσδοκίες, και έρχονται δύο ομάδες από την Β' Εθνική, οι οποίες έχουν και κόσμο και ιστορία και φανέλα. Εντάξει, εννοείται. Ρε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να με επηρεάσει. Είναι δύο εμπόδια περισσότερο. Αλλά άλλο είναι το να παίζω τώρα στο Χαριλάου και στο Παδί. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό, ρε παιδιά. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, ναι. Φυσικά. Μα γι' αυτό λέμε ότι για να αναβαθμιστεί η Α' Εθνική δεν πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, ομάδες σαν τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Όφη και άλλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, βάλε και άλλες μέσα όποιες θέλεις από τις ομάδες με ιστορία και κόσμο, πρέπει να είναι, παιδί μου, στάνταρ στην Α' Εθνική, αν θέλουμε να κάνουμε ένα σοβαρό πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ γιατί πολύ. Με Πλατανάτς και με Κέρκυρες και με Καλονές και τα λοιπά και με Λεβαδιακούς, δεν, Χαΐρ δεν πρέπει να δουν ποτέ. Ναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Οκ, okay, φίλε, να έγινε, να σε καλά. Βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω λίγο, εσύ για πες, για πες. Κόψε λίγο τον αέρα, βασικά, Χρήστο. Είσαι δυνατές, φίλε, είσαι δυνατός. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τα 1000 που επέστρεψε η Ρεάλ στην UEFA, αλλά η είδηση που βλέπω τώρα είναι ότι και η Λίβερπουλ αναμένεται να χάσει περίπου 1000 φιλάθλους της από τις εξέδρες του Ολυμπίνσκι λόγω ακύρωσης τριών πτήσεων από Αγγλία προς Κίεβο. Λοιπόν, εταιρεία λέει, η οποία λέει, ειδικεύεται στα ταξίδια λέει, για αθλητικά γεγονότα, η World Choice Sports, ανακοίνωσε 48 ώρες πριν από τη σέντα του σημαντικότερου αγώνα της σεζόν ότι ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις που είχε κανονίσει με προορισμό λέει, την Ουκρανική πρωτεύουσα. Λοιπόν, τα λοιπά. Και λέει ο αυξημένος αριθμός πτήσεων αυτές τις μέρες εξαιτίας του τελικού δεν άφησε κενό λέει, στο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει στο αεροδρόμιο που βρίσκεται 29 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου. Εκεί πετάει η συγκεκριμένη εταιρεία. Και ως εκ τούτου λέει τρεις από τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί, λέει, μία την Παρασκευή και δύο Σαββατιάτικες, ακυρώθηκαν μαζί λέει, με την πτήση επιστροφής την Κυριακή. Και έβγαλε βέβαια ανακοίνωση η εταιρεία ότι από Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαδικασία πλήρους αποζημίωσης των πελατών της. Βέβαια η ξενέρα είναι τεράστια. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, εντάξει, τι να τα κάνεις τα λεφτά, αλλά σίγουρα όλοι αυτοί που είχαν κλείσει το εισιτήριο θα προτιμούσαν να είναι στο Κίεβο, στο Ολυμπίνσκι το Σάββατο παρά να πάρουν πίσω τα λεφτά. Άρα και η Λίβερπουλ θα έχει διαρροές. Μάλιστα. Κοντά στην χιλιάδα. Την ώρα που βυθίζεται ο Ντελμπόσκε, ένας από τους πλέον πετυχημένους προπονητές στην ιστορία της Ρεάλ και μέλος ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ το 1981. Όταν είχε χάσει η Ρεάλ στον τελικό του Parc des Princes στο Παρίσι από την Λίβερπουλ με ένα 0, είναι και ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός ο οποίος έχει χάσει η Ρεάλ. Έκτοτε
όποτε πήγε σε τελικό το πήρε κιόλας. Δήλωσε ο Ντελμπόσκε ότι έχει φυσικά φαβορή την Ρεάλ, αλλά παραδέχτηκε ότι η Ρεάλ λέει δεν έχει πλάν B. Ναι. Για το τελικό του 81 λέει ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, λέει, παρά το γεγονός ότι η Λίβερπουλ είχε κατέβει λίγο φαβορή. Πολλές σφιχτές άμυνες, μοιρασμένο το κέντρο, λίγες ευκαιρίες. Είχε πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, αλλά όχι βρώμικα. Και μια προσεξία στην άμυνα μας λέει έκρινε το μάτς και τον τίτλο. Λοιπόν. Ναι. Μάλιστα λέει ότι ο πρώτος Ρεάλ τότε, ο Λουίς Ντε Κάρλος, είχε δώσει λέει πριν νίκης στους παίκτες της Ρεάλ παρά την ήττα. Και για τον φετινό τελικό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, είπε, λέει, είναι προφανώς ότι η Ρεάλ είναι το φαβορί. Είναι λέει κάτοχος των δύο τελευταίων τουρνουά. Διαθέτει ένα εκπληκτικό σύνολο το οποίο συνδυάζει ταλέντο, εμπειρία και πάνω απ' όλα την ικανότητα να διαχειρίζεται τέτοιου είδους αγώνες. Απέναντι υπάρχει ο ενθουσιασμός και το χαρούμενο παιχνίδι της Λίβερπουλ. Sorry, για την Λίβερπουλ, είπε ότι δεν έχει πλάν B, η οποία όμως στηρίζεται ενός πλάν B αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Οι εναλλακτικές της λύσεις είναι ελάχιστες, δεν είχε την πολυτέλεια να ξεκουράσει τους βασικούς της, αφού υποχρεώσεις έτρεχαν στην Αγγλία και όλο αυτό μπορεί να φανεί στην διάρκεια του τελικού. Από την άλλη, είναι ένα μονό παιχνίδι, τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά η Ρεάλ έχει προβάδισμα και βλέπετε τη Ρεάλ να σηκώνει το 13ο τρόπαιο. Και κάπου αλλού είχα διαβάσει χθες προχθές ότι το είχε δώσει και είχε κάνει πρόβληση για σκορ 4-1. Εντάξει, αρκετά αισιόδοξο τον κόβο, τον Ντελμπόσκε. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολή τώρα αυτό. Ναι. Εντάξει, και είναι και στατιστικά δύσκολο να δεις σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ίδιο ακριβώς σκορ. Δεν είναι αντικειμενικός όμως, γιατί εντάξει. Προφανώς, εντάξει, είναι Ρεάλ, γέννημα θρέμα. Κοίτα, να σου πω κάτι, και αυτό σε ένα τελικό μπορείς να το αποκλείσεις. Η Ρεάλ, άμα την πιάσει η καλή της μέρα. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, μπάλανε, όλα γίνονται. Μπορεί να σε διαλύσει. Όλα γίνονται. Είπε βέβαια. Και να σου πω τώρα ότι έχει κάνει ο Κλόπ τώρα ένα λάθος εντωμεταξύ. Διάβαζα μια δήλωσή του σήμερα. Που το ρωτήσανε πώς σκέφτεσαι, λέει, να περιορίσει τον Ρονάλντο. Και λέει ότι. Δεν βλέπουμε τη Ρεάλ, λέει, ως Ρονάλντο, του βλέπουμε ως ένα σύνολο. Αν παίζαμε την Μπαρτσελόνα, τότε θα προσπαθούσε να δω, λέει, πώς θα περιορίσει το Μέση. Έτσι όμως μπριζώνει τον Κλόπ. Μπριζώνει τον άλλον τώρα. Καταλαβες. Και άμα μπει ο άλλος και σε πετάξει κανένα τρίμπαλο. Εκεί πέρα εσύ τι είπε με τα γυαλιά. Έτσι. Λοιπόν, θα έχει θέμα μετά. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Το Ρονάλντο δεν είναι να τον πριζώσει πολύ. Άξι. Τώρα μια χιλιάδε για Ρονάλντο. Ο Θεός ο Ροναλντίνιο, ρε φίλε. Θα πατρευτεί δύο γυναίκες. Ναι, ρε, τον άφησα. Αν δεν είχα τις ζωχάδες μου να το σχολιάσαμε γι' αυτό, αλλά το ξέχασα. Έχει ανακοινώσει σήμερα το γάμο του. Τι ωραίο κυμπάκι. Θα πατρευτεί τον Αύγουστο τις δύο γυναίκες με τις οποίες συζεί. Με την οποία έχει χρόνια σχέση τη μία και η άλλη είναι νέο φλερτ. Αυτό που γίνεται να το κάνουμε και εδώ, δεν γίνεται. Αυτό δύσκολα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Να έχει δύο γυναίκες, δεν κατάλαβα. Αυτό τώρα. Στις οποίες λέει δίνει μηνιαίο επίδομα, χαρτζηλίκι, 1700 ευρώ. Εντάξει, την αδούρα. Μια χαρά. Για τον Ροναλντίνιο 1700 ευρώ, φίλε, είναι. Έχει τίποτα. Ακόμα λεφτά. Ρε. Και βγάζει και μετά. Εντάξει, ακόμα. Ο Ροναλντίνιο, ρε φίλε, εντάξει, αν δεν έχει Ροναλντίνιο, πιστάχει, ρε φίλε. Και βγάζει ακόμα. Ο Ροναλντίνιο είναι ο. Ρε το Ροναλντίνιο, δηλαδή τώρα για το Θεό. Ο μεγαλύτερος μάγος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών κατά με. Και για πολύ κόσμο. Όχι μόνο για μένα. Ποιο γκολ ήταν, κόντρα σε ποια ομάδα ήταν εκείνο το φοβερό το γύρισμα που έχει πιάσει μέσα στην περιοχή. Α, που την παίρνει με το στήθος και την στρώνει. Λες το άλλο μέσα στο Stamford Bridge. Ναι, 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 το σφίσμα του τσιγάρου που λέει. Που τη στρώνει με το στήθος, που τη σηκώνει με το στήθος. Τη γυρνά και κάνει παράξενο ψυχή με τη Villarreal. Ναι, 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 στο Camp Nou, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν, παιδί μου, μεγαλύτερος ζογκλέρ δεν υπήρχε. Ήταν νομίζω αυτός που χάρηκε το ποδόσφαιρο περισσότερο από όλους όσους έχω δει εγώ. Αλλά δυστυχώς και για αυτόν, αλλά πιο πολύ για μας, είναι ότι θα μπορούσε να το τραβήξει λίγο παραπάνω. Χάθηκε δηλαδή, εκεί στα 31-32 τα παράτησε κιόλας. Χάθηκε στη μετάφραση. Δυστυχώς, οι Βραζιλιάνοι είναι λίγο. Λέει και ο Νεϊμάρ είναι σε αυτό το στυλ. Και άμα δεν βρει έτσι ανθρώπους να τους έχει από κοντά να τον συνετίσουν λίγο. Βλέπω και αυτός και κοντά στα 30-30 κάτι να. Ναι. Να πέφτει επίπεδο. Γιατί είναι λίγο καραγκιοζάκος κι αυτός. Εν τω μεταξύ, μια και μιλήσαμε για Ντελμπόσκε και για προπονητές, ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο και όχι Ποτσετίνο που τον λένε. Συγγνώμη. Ναι, Ποτσετίνο, σωστό, όχι Ποκετίνο. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Τότεναμ. Θα είναι στους Λονδρέους μέχρι το 2023. Λοιπόν, η Τότεναμ, η οποία από την νέα σεζόν, νομίζω από την νέα σεζόν ή από την ερχόμενη ή από την επόμενη σεζόν, μπαίνει στο νέο της γήπεδο, το οποίο χτίζεται στο ίδιο σημείο που ήταν παλιά το White Hart Lane. Λοιπόν, ο Ποτσετίνο από τους
έτσι, από τους πιο καλούς ανερχόμενους. Άγιε πλέον δεν τον λες και ανερχόμενο. Είναι αρκετά χρόνια στους πάγκους εκεί στην Premier League. Και μάλιστα εξασφάλισε από την διοίκηση των Spurs budget 150 εκατομμυρίων λιρών για μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Ο Emery θα πάρετε λιγότερα λεφτά για μεταγραφές. Πόσα? Κάτι 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Μόνο, ναι. Να κάνει, ρε, ναι. Γιατί λέει, του είπανε στην Arsenal ότι ξοδέψαμε πολλά για να φέρουμε, λέει, ο Μπαμεγιάνγκ και Μιχταριάν μέσα στη χρονιά. Βέβαια είναι λεφτά, με λεφτά που ήρθαν από τον Αλέξης. Ναι, δηλαδή αυτό πήγα να πω τώρα. Ναι. Τι παπατζήλικες. Είναι σφιχτή και σφιχτή. Ρε, Emery κοιμούνται όρθιοι, κοιμάσαι όρθιος, σε κοροϊδεύουνε. Βλάκα, ναι. Βλάκα, σε δουλεύουνε. Με 50 εκατομμύρια τι έκανες, νεαρούς θα πας να πάρεις. Τι έκανες. Και τι έκανες. Και τι έκανες, κάτι πεθάνεις. Και η Μπολόνια απέλυσε τον Ρομπέρτο τον Αντώνη μετά την φετινή κακή σεζόν που έκανε η Μπολόνια και νούμερο ένα φαβορί για να τον διαδεχτεί είναι ο Πίπο Ιντζάγκη, ο οποίος είναι σήμερα προπονητής στη Βενέτσια, στην Serie B, η οποία Βενέτσια παίζει μπαράζ μεθαύριο με την Περούτζια για άνοδο. Λοιπόν, ο Ντον Αντώνη, ωραίος παίκτης, ο Ντον Αντώνη ήταν, δεν τον προλάβες, ωραίος μέσος. Εντάξει, στη μεγάλη Μίλαν, την οποία χαιρόσου να τη βλέπεις, άλλη ομάδα με τεράστιο DNA, έτσι, ευρωπαϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 7 Champions League. Λοιπόν, και φεύγει ένας πρώην Μιλανέζος, τον Αντώνη, και πηγαίνει, όπως όλα δείχνουν, ένας επίσης πρώην Μιλανέζος, ο Πίπο Ιντζάγκη. Ο οποίος, φίλε, αν και δεν σου γέμιζε το μάτι, κατάφερε να κάνει σούπερ καριέρα και με τη Γιουβέντους και με τη Μίλαν. Δηλαδή, όταν είσαι, δηλαδή, για το ταλέντο που παικτικά δεν ήταν κάτι το ίδιο το Ιντζάγκη, έπαιξε Γιουβέντους βασικό φορ, Μίλαν βασικό φορ, Εθνική Ιταλίας πήρε και Μουντιάλ. Δηλαδή, Champions League με δικά του γκολ στο ΑΚ, αυτό το είχε βάλει. Και τα δύο αυτό δεν τα είχε βάλει. Το ένα με τον Μπούτο, άλλο με το αυτή. Λοιπόν, ναι, εντάξει, όλα τα κάτι. Αλλά είναι, φίλε, ταλέντο το να ξέρει να βρίσκεσαι την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Δηλαδή, αυτό το Ιντζάκι το είχε. Το παίξει offside, πώς. Ναι, ρε, φίλε, αλλά το είχε. Τα παστέλωνε. Μάλιστα. Είναι αυτό. Είναι έμφυτο χάρισμα. Πώς το κάνουν, δηλαδή. Ο Πίπο Ιντζάκι. Α, του πού και τώρα. Στη Βενέτσια. Βενέτσια. Στη Βενέτσια, ναι. Είναι αξιότερφο το Σιμώνε, είναι καλό προπονητή, φίλε. Μπορεί να το έχει στο Champions League. Μοιάζουν και τα. Ο Λόιδη δεν είναι, αλλά μοιάζουν πολύ. Είναι. Μοιάζουν. Στην έχω δείξει τη φωτογραφία που έχω με του δυο. Από τη μια οποία από την άλλη ο Σιμώνε. Εδώ σκοπεί είχα πετάξει τη φωτογραφία. Με μαλλί καρφάκι εγώ. Πω. Κακό. Την έχει δει, Χριστέ. Ναι, ναι, ναι. Κακό Θανάση. Ήταν παραμονή πρωτοχρονιά. 2006 προς 2007. Ναι. Στο αεροπλάνο. Μαζί στο αεροπλάνο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραίες εποχές. Μαλλί καρφάκι. Τι έπαθα τόσο πάλι. Ναι. Μόνο με άκουσε το Μορελί. Τι θα φάμε, ποιος τον πάει σπίτι. Ζωή του όλη. Η ζωή μου όλη. Να δούμε καμιά άλλη δισούλα λίγο πριν κλείσουμε. Τι που πάνε με το χωριστή. Υπενθυμίζουμε ότι το Champions League γυναικών το πήρε η Λιόν. Κέρδισε την Wolfsburg με 4-1 στην παράταση. Και είναι πλέον μόνη στις 5 κατακτήσεις η γαλλική ομάδα. Η Βόλφσμπουργκ, η οποία προηγήθηκε, αλλά έμεινε με 10 στην συνέχεια και το πλήρωσε. Η Λιόν, η οποία φέτος είναι αίτητη σε όλες τις διοργανώσεις για 41 αγώνες με 36 νίκες και 5 ισοπαλίες. Ναι. Αυτά που λες. Μάλιστα. Να έρθει ο Χρήστος να κλείσουμε σιγά σιγά. Φίλε μου Νικόλα, για να πάμε. Ναι, κάτι άλλο δεν βλέπω έτσι. Αμάνα μας αντίδυση. Στην ΑΕΚ υπάρχει θέμα Χιμένεθ. Καθώς η Λας Πάλμας του έχει κάνει πρόταση, λέει. Η Λας Πάλμας, η οποία. Για την οποία επιβεβαίωσε ότι. Και ο Πάκο Ερέρα, ναι. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τον για τον Λιβάγια θα έλεγα ότι η Λας Πάλμας επιβεβαίωσε ότι όντως η ΑΕΚ πλήρωσε την ρήτρα για να κρατήσει τον Κροάτη στο ρόστερ της. Ναι. Αλλά έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο για Μανόλο Χιμένεθ. Mm-hmm. Και ο Μελισανίδης λέει του έχει δώσει 48 ώρες προθεσμία για να απαντήσει. Αν θέλει να συνεχίσει την ΑΕΚ, αν θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία. Έπεσε. Έπεσε. Έπεσε, ναι, ναι. Τώρα Χιμένεθ. Θεούντα. Τώρα Χιμένεθ. Έχει πάρει πρωτάθλημα, θα είσαι εδώ πέρα Champions League. Ναι, ναι, όντως. Μην το σκέφτεσαι. Αν ήταν παραπάνω. Ομάδα Πριμέρα Division. Ναι, να πω ναι, να πάει, ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν πα τώρα. Στην για την ομάδα Σεγούντα, ναι, Division. Ναι. Όχι. Εντάξει. Εκτός αν υπάρχουν άλλες δυνατότητες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οικογενειακά θέματα. Σωστά. Και πάρα πολλά που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση ενός προπονητή
είτε ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Έτσι είναι, φίλε Νικό. Μιλάς πολύ σωστά. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Δεν με ακούει κανένας όμως. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Βεβαίως, μαζί μας ήταν και απόψε φυσικά ο Παράσκος, ο Λέμπο 90. Στο κέντρο της πόλης, μια τεράστια αποθήκη του Wanda Μετροπολιτάνο των υδραυλικών ειδών, έτσι. Λοιπόν, στο οποίο θα μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε υδραυλικά είδη για το σπίτι σας, το μαγαζί σας, το γραφείο σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ελπίζουμε σε καλύτερη κατάσταση για αύριο. Λίγο ναι, μετά ρε φίλε, άμα δεν είσαι, θα σε αφήσω να μπει στο στούντιο. Στην τελευταία σήμερα έσουνα μεγάλη Παρασκευή. Της εβδομάδας. Πολύ νταούνιασμα. Πολλά νεύρα. Άμα τον βλέπω, άμα ήμασταν τηλεοπτική εκπομπή και βλέπω τον Παπαδόπουλο, δεν θα τον αναγνωρίζατε. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε αύριο να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα που είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Καλοκαιρινός με μια βερμούδα που παραπέμπει σε μαγιό. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Χρήστο Κιώση φυσικά που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές που ακούσαμε. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό βράδυ.